69-67 και εξασφάλισε το ένα από τα δύο εισιτήρια για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Σε λίγο θα αρχίσει ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ του Απόλλωνα Πάτρας και του Άρη. Δίπλα μας για το σχολιασμό του αγώνα θα είναι μια παλιά δόξα των Κιτρίνων που πάντως αμερόληπτα και αντικειμενικά θα μας δώσει το σχόλιο του για αυτό το παιχνίδι ο Γιώργος Δοξάκης. Κύριε Δοξάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Νωρίτερα παρακολουθήσαμε μαζί και τον πρώτο ημιτελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Περιστερίου. 69-67 Ολυμπιακός μετά από δύο χρόνια και πάλι στο τελικό. Ήταν ένα μάτς δυνατό για γερά νεύρα. Κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και κέρδισε δίκαια, πιστεύω, το παιχνίδι. Περιμένουμε να μάθουμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα περάσει στο τελικό. Πού νομίζετε ότι θα κριθεί το παιχνίδι του Απόλλωνα της Πάτρας κόντρα στον Άρη? Το μάτς φαινόταν δύσκολο για τον Άρη μέχρι το πρωί που πιάστηκε το ΠΕΟ. Ανακοινώθηκε ότι ο Τζόνς στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό είχε κάνει χρήση ειδικής κάναβιτς. Δεν μπορεί να αγωνιστεί απόψε. Σωστά. Φαίνεται ότι ο Άρης έχει το προβάδισμα τυπικά στα χαρτιά, αλλά όλα κρίνονται μέσα στο παιχνίδι και αυτό θα το διαπιστώσουμε σε λίγο. Περισσότερα όμως, κυρίες και κύριοι, θα πούμε σε λίγο. Κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού. Άμεσα. Ζωντανά. Έγκυρα αμερόληπτα. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Ερασπορ 101,8. Το ραδιόφωνο που φτάνει παντού. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, από το Χαλκιοπούλιο κλειστό γυμναστήριο της Λαμίας που φιλοξενεί το 10ο Final Four. Το Final Four του κυπέλου μπάσκετ των ανδρών που επιστρέφει στην πόλη από την οποία ξεκίνησε πριν από 9 χρόνια εδώ, στο ίδιο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ είχε κατακτήσει το κύπελο και σε εκείνη την πρώτη διοργάνωση Final Four για το κύπελο συμμετείχε ο Άρης. Ο Άρης που έρχεται εδώ και θέλει τουλάχιστον να πάει σε πρώτη φάση να πάει στο τελικό και φυσικά να κατακτήσει και αυτό το κύπελο, όπως και ο Ολυμπιακός που εξασφάλισε νωρίτερα το εισιτήριο για τον τελικό νικώντας το Περιστέρι με 69-67. Ο Απόλλωνας της Πάτρας θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τους Αργυρόπουλο, Κουσμάνοβιτς και Κίλια που παίρνει τη θέση του Τζόνς που είπαμε και στον πρόλογο ότι ανακοινώθηκε σήμερα πως είχε κάνει χρήση ειδικής κάναβης στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και θα απουσιάσει. Τόμας και Βάρντα είναι οι πέντε για τον Απόλλωνα. Για τον Άρη, Πάρκερ, Κόμματος, Μπέιλι, Στακ, Κέλι, Κολίτοφ. Αυτή είναι οι πέντε που διαλέγει ο κύριος Μπάρτον. Οι παίκτες του Άρη αποσύρονται στον πάγκο της ομάδας του. Συνεχίζουν την προθέρμανση οι παίκτες του Απόλλωνα. Δράτωμα της ευκαιρίας να πάω στον πάγκο της ομάδας της Πάτρας. Εκεί που βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μελάγιας για να μας πει τα τελευταία νέα αλλά και το πώς αντέδρασε ο προπονητής του Απόλλωνα, ο κύριος Μύρος Νίκολης. Σήμερα το πρωί όταν έμαθε πως ο Τζόνς πιάστηκε ντοπέ και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Κωνσταντίνε. Η είδηση έπεσε στην ομάδα του Απόλλωνα ως κεραυνός στην ΕΝΕΘΡΙΑ, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Ντάντε Τζόνς που στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στις 7 Φεβρουαρίου πιάστηκε ντοπαρισμένος. Οι άνθρωποι του Απόλλωνα είπαν ότι τι να κάνουμε, πρέπει να, η ζωή συνεχίζεται. Έχουμε έρθει σε αυτό το Final Four ως το outsider. Έχουμε έρθει για να διασκεδάσουμε και να ευχαριστούμε το παιχνίδι. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να επαναπαυτούν οι άνθρωποι του Άρη με την απουσία του Τζόνς και να λειτουργήσει αυτό θετικά για μας. Από εκεί και πέρα, ο Βάρντα που είχε κάποιο πρόβλημα στη φτέρνα του αποθεραπεύτηκε πλήρως, είναι 100% έτοιμος και όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν το παιχνίδι. Οι παίκτες του Απόλλωνα παίρνουν την μπάσα από τον Κωνσταντίνο Μελάγιας και πάω γρήγορα στο Γιάννη Νάτου να μας πει αν όντως ισχύει αυτό το σχόλιο που έκανε ο Κωνσταντίνος Μελάγιος, ότι πιστεύουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα ότι ο Άρης μπορεί να επαναπαυτεί λόγω της απουσίας του Τζόνς. Γιάννη. Δεν μπορούμε να ακούσουμε το Γιάννη Νάτου. Θα κάνουμε μία ακόμη προσπάθεια. Γιάννη, τώρα αν μας ακούς. Ναι, δεν ξέρω αν με ακούς. Τώρα ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο που υποστηρίζουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα Πάτρας, καθώς στον Άρη, αν και προσπαθούν να απεκδηθούν το ρόλο του φαβορή, τουλάχιστον για αυτό τον ημιτελικό, γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι η ομάδα
που έχει τον πρώτο λόγο στο απόψινό παιχνίδι, βάσει βέβαια του φορμαρίσματος και των 17 νικών που έχει κάνει η ομάδα του Charles Barton στους τελευταίους 18 επίσημους αγώνες. Αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο, έτσι. Ακριβώς. Το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό και με αυτό το σκεπτικό έχουν λειτουργήσει. Charles Barton δεν τους αφήνει να χαλαρώσουν. Ακριβώς όλη την εβδομάδα. Όλα έτοιμα λοιπόν για το τζάμπολ στο δεύτερο ημιτελικό. Δίπλα μας για το σχόλιο είναι ο Γιώργος Δοξάκης. Βλέποντας τις πεντάδες, κύριε Δοξάκη, για τον Απόλλωνα βεβαίως η σύνθεση δεν είναι αυτή που περιμέναμε αφού λείπει ο Τζόνς. Ας ξεκινήσουμε όμως από τον Άρη, μια πεντάδα που την έχουμε δει και άλλες φορές, έτσι. Ναι, είναι η κλασική πεντάδα που ξεκινάει ο κύριος Μπάρτον. Ο Απόλλων έχει βάλει τον Κικίλια στη θέση του Τζόνς. Πιστεύω ότι είναι ένα δυνατό παιδί που μπορεί να μαρκάρει καλά και νομίζω ότι θα ανταπεξέλθει στο ρόλο που πιστεύει ο προπονητής του. Από το τζάμπολ κερδισμένοι οι παίκτες του Απόλλωνα και η πρώτη επίθεση με τον Αργυρόπουλο για την ομάδα της Πάτρας απέναντι στον Πάρκερ. Κικίλιας, Τόμας, Σουτιατρής, θα βρει στόχο. Στις κερκίδες βρίσκονται περισσότεροι από 1000 οπαδοί του Άρη αλλά και περίπου 500 οπαδοί του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας και το Περιστέρι ήταν οι δύο ομάδες που επέστρεψαν κάποια εισιτήρια. Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκε νωρίτερα ο Ολυμπιακός που έβαλε περισσότερους δικούς του φιλάθλους στο γήπεδο αλλά και τώρα ο Άρης που ουσιαστικά παίζει με μεγαλύτερη βοήθεια από τον κόσμο του. Αντιαθλητικό φάουλ που δίνει ο Νίκος Ζαβλανός. Πάμε στον Κωνσταντίνο Μελάγιας, ενώ εμείς βλέπουμε σε πρώτο πλάνο τον κύριο Νίκολης. Κωνσταντίνε. Με αντιαθλητικό φάουλ χρέωσε ο κύριος Ζαβλανός τον Βασίλη Κικίλια. Θεώρησε ότι τράβηξε τον Μπέιλι από τη φανέλα την ώρα που αυτός προσπαθούσε να βγάλει τον ευνηδιασμό. Απλά να συμπληρώσω κάτι για τον Ντάντε Τζόνς, ότι βρίσκεται εδώ στη Λαμία ο Τζόνς, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει το παιχνίδι από τον πάγκο της ομάδας, αφού απαγορεύεται η παρουσία του σε αυτόν. Παρακολουθεί το παιχνίδι από τη φυσούνα του γηπέδου. Από τη φυσούνα ή από τις κερκίδες. Μάλλον στη φυσούνα είναι. Θα δούμε και στη συνέχεια αν τον ανακαλύψουμε πάντως κάπου στις κερκίδες. Θα σας δείξουμε και το πλάνο. Στο μεταξύ το σκορ έγινε 3-2. Ο Μπέιλι από την γραμμή ευστόχησε. Η επαναφορά για τον Άρη και νέο φάουλ. Δεύτερο για τον Βασίλη Κικίλια. Νάτος ο Βασίλης Κικίλιας. Καθώς εσείς βλέπατε αυτό το replay, ο Στακ έδωσε το προβάδισμα στον Άρη, 4-3. Αργυρόπουλος με τον Πάρκερ. Σμπάνοβιτς από τα 4 μέτρα στο χ. Τα 4 δεύτερα για την επίθεση του Απόλλωνα Πάτρας. Τόμας, παραλίγο το λάθος, Κουσμάνοβιτς με τον Μπέιλι. Βάρντα, αλλά έχει κάνει βήματα ο Κουσμάνοβιτς όπως υποδεικνύει ο κύριος Μαστρατσής. Εδώ ο Ράιαν Στακ για μαρτυρίες από τον κύριο Νίκολιτς. Σε αυτή τη φάση χρεώθηκε με βήματα ο παίκτης του Απόλλωνα Πάτρας. 4-3. Μπροστά ο Άρης και ο Πάρκερ αργά-αργά οργανώνει την επίθεση για τους Θεσσαλονικείς. Μπέιλι. Κόμματος με τον Κικίλια. Κόμματος. Σουτιά 2. Θα του παίξει ένα περίεργο παιχνίδι εκεί η μπάλα. 4-3 υπέρ του Άρη παρέμεινε. Ο Αργυρόπουλος δίνει το σύστημα που θα ακολουθήσει ο Απόλλωνας αυτήν την επίθεση. Φάουλ από τον Πάρκερ. Σταματάει η φάση. Σμούς Πάρκερ. Ο κ.
Γιώργο Δοξάκη από τον Αμερικανό Playmaker περιμένει πολλά σήμερα ο Charles Barton. Όπως επίσης και από τον Κόμματο και από τους άλλους παίκτες, αλλά βασικά από Πάρκερ ναι. και Κόμματο που είναι τα πρώτα βιολιά. Θα ήθελα να επισημάνω όμως ότι ο Νίκος Αργυλόπουλος είναι ένα πολύ γρήγορο παιδί. Προσπαθεί να του κλέψει την μπάλα ο Πάρκερ και γι' αυτό επέπεσε σε λάθος. Τόμας με τον Μπέιλι. Βάρντα θα γυρίσει. Μπροστά στο στάκ θα αστοχίσει ο Λιχολίτοφ στο rebound. Δεν βγήκε ευνηδιασμός για τον Άρη. Ο Πάρκερ θα σουτάρει με ταμπλό. Δεν θα βρει στόχο. Ο Κόμματος παλεύει όμως για το επιθετικό rebound και με follow. Ο επιμένων νικά και αυτό αποδείχθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Με το follow του Κόμματου ο Άρης μπροστά 6-3. Παρά λίγο λάθος για τον Απόλλωνα, ο Κικίλιας τώρα παίρνει το φάουλ από τον Κόμματο. Χρήστος Μαστραψής, πρώτος διαιτητής αναμέτρησης, δεύτερος ο Νίκος Ζαβλανός. Σε επανάληψη η φάση στην οποία ο Κόμματος χρεώθηκε με το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Κουσμάνοβιτς θα σουτάρει για τρεις. Ο Πάρκερ είναι στο rebound. Τρέχει ο Κόμματος στο αντίπαλο καλάθι. Ο Λιχολίτοφ όμως θα προσπαθήσει εκεί για την backdoor, αλλά δεν θα πιάσει την μπάλα από τον Κόμματο. Αυτή θα περάσει έξω την πλάγια γραμμή. Εδώ χάθηκε η ευκαιρία για ένα εύκολο καλάθι του Άρη. Το 6-3 υπέρ των κίτρινων παραμένει. Αργυρόπουλος, αλλά ο Βάρντα δεν θα υποδεχθεί σωστά την μπάλα. Έκανε βήματα. Βιάστηκε να περπατήσει πριν σκάσει την μπάλα εδώ στην υποδοχή. Βλέπετε, καθαρή η παράβαση και ταυτόχρονα το σφύριγμα από τους δύο διαιτητές. Στακ με ταμπλό, καλάθι. Ο Τόμας ανήμπορος εκεί. Να τον σταματήσει. 8-3 στο συν 5 ο Άρης. Ο Άρης υπερτερεί στους ψηλούς και φαίνεται καθαρά τώρα σε αυτή τη φάση με το Στακ. Αργυρόπουλος για 3. Ο Στακ στο rebound. Ο Πάρκερ κατεβάζει την μπάλα. Μπέιλι με τον Κουσμάνοβιτς δεν μπορεί να πάρει τη βασική γραμμή. Θα δώσει στο Στακ. Κάνει το ίδιο πράγμα και θα καρφώσει. Ράιαν Στακ. Και 13 στο συν 7 ο Άρης με τον Στακ να φτάνει τους 6 πόντους με 3 στα 3 δίποντα. Ξαναβλέπετε το κάρφωμα του Στακ που ο Αμερικανός έντερ αφιέρωσε στους οπαδούς του Άρη. Κικίλιας Αργυρόπουλος παίρνει το σκριν από τον Βάρντα. Κικίλιας Κουσμάνοβιτς σουτ για 3. Θα βρει στόχο. 6-10. Μειώνει ο Απόλλωνας. Μπέιλι. Από το χέρι του Κικίλια η μπάλα έξω από τη βασική γραμμή για τον Άρη. Πάμε στον πάγκο των Αχαιών. Κωνσταντίνος Μελάγες. Ο Νίκολιτς είχε ζητήσει time out, όμως με το εύστοχο τρίπο του Κουσμάνοβιτς απέτυχε από την γραμματεία να μην τον χρεώσει με time out. Έτσι το παιχνίδι θα συνεχιστεί από εκεί και πέρα. Ο Νίκολιτς ζητάει από τους παίκτες του να πάνε σε αργό ρυθμό. Ξέρει δεν του συμφέρει, δεν έχει ούτε το βάθος του πάγκου, ούτε και τον Dante Jones κυρίως, για να καταφύγει σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό. Από εκεί πέρα λοιπόν ζητάει από τους παίκτες του να ελέγξει το ρυθμό, ενώ είδαμε τον Μπάρκετ εδώ πέρα να ευστοχεί ναι, στο καλάθι και να σκάνει το σκορ 12-6. Με και στην άμυνα ζητάει μεγαλύτερη προσπάθεια. Με διπλή προσπάθεια ο Πάρκερ ευστόχησε 12-6 double score. Καθώς συμπληρώνουμε 5 λεπτά παιχνιδιού για τον Άρη. Προσπάθεια στην άμυνα που για την ώρα δεν είναι καλή για τον Απόλλωνα, όμως είναι καλή η επίθεση. Είναι καλή η επιλογή για δεύτερη συνεχόμενη φορά του Κουσμάνοβ σε σου τριών πόντων που μειώνει στους 3, 9-12. Δείχνει ζεστός ο Κουσμάνοβιτς, έχει βάλει 2 συνεχόμενα τρίποντα, αλλά ο προπονητής Πάτρας έχει δίκιο, πρέπει να είναι υπομενετική ομάδα και τώρα το γύρισαν σε ζώνη. Κόμματος. Στακ από την κορφή προσπαθεί να δώσει την πάσα στο Λιχολίτοφ. Κλέβουν οι παίκτες του Απόλλωνα. Τόμας
σε ρόλο playmaker σε αυτή τη φάση, κατέβασε την μπάλα. Παίρνει τον σπίνα από τον Βάτα και θα σουτάρει για τρεις. Δεν σοφαρίζει, παλεύουν για το επιθετικό rebound οι παίκτες του Νίκολιτς, αλλά ο Πάρκερ θα κατεβάσει γρήγορα. Και ο Μπέιλι σουτάρει έξω από την γραμμή των 6-25. Ο Λιχολίτοφ προσπάθησε για το επιθετικό rebound. Ο Αργυρόπουλος μάζεψε μακριά την μπάλα και τώρα άλλαξε με τον Βάρντα και συγκρατεί τον έλεγχό της. 9-12, 3 πόντους πίσω ο Απόλλωνας που έχει και την επίθεση. Αργυρόπουλος πάει κοντά στο καλάθι και παίρνει το φάουλ από τον Πάρκερ. Είναι αυτό που είπα πριν. Ο Νίκος Αργυρόπουλος είναι πολύ γρήγορος στην τρίπλα. Ο Πάρκερ είναι αργός και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεύτερη φορά τον τρυπάει. Μέχρι στιγμής 2 φάουλ για τους δύο playmaker, Αργυρόπουλο και Πάρκερ, ενώ βλέπω τον Charles Barton να λέει στον Νίκο Βετούλα να πάει στον πάγκο της γραμματέας για αλλαγή. Θα ακούσουμε και τον Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Barton είχε ζητήσει εδώ και αρκετή ώρα από τον Smooth Parker να πηγαίνει ένα βήμα πίσω όταν μαρκάρει τον Αργυρόπουλο για να του ελέγχει την τρίπλα. Αλλά έχουμε time out, μπορούμε να πούμε περισσότερα. Θα μας πει σε λίγο, Γιάννη. Διακοπή, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Οι κορυφαίοι αθλητές από τα Βαλκάνια πιστοί στο ετήσιο ραντεβού του στην Αθήνα. Μια εβδομάδα πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, το τελευταίο τεστ για τους Έλληνες πρωταθλητές. Βαλκανικοί αγώνες κλειστού στίβου. Το Σάββατο, στις 5 το απόγευμα, μόνο στην ΕΤΕΝ. Τρία λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Εδώ, στο κλειστό γυμναστήριο της Λαμίας, όπου φιλοξενείται το 10ο Final Four. Απόλλων Πάτρας, 9, Άρης 12, με την ομάδα του Μίροσλαβ Νίκολιτς να σουτάρει και να ευστοχεί μόνο σε τρίποντα μέχρι στιγμής. 2 στα 3 τρίποντα για τον Κουσμάνοβιτς, 1 στα 2 για τον Τόμας. Βεβαίως έχει και 2 αποτυχημένες προσπάθειες για σουτ 2 πόντων ο Βάρντα, ενώ εμείς βλέπουμε κάποια στιγμιότυπα από τα πρώτα 6 λεπτά του παιχνιδιού. Πάμε γρήγορα στον πάγκο του Απόλλωνα να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Μελάγες. Ο κύριος Νίκολιτς θα έβαλε με τον Τόμας και την όχι μεγάλη προσπάθεια που κάνει στον αμυντικό τομέα της ομάδας. Από εκεί και πέρα ζήτησε από τους παίκτες να μην καταφεύγουν συνεχώς σε τρίποντα, αφού και οι 9 πόντοι που έχουν πετύχει ως τώρα έχουν προέλθει από σούτυρων πόντων, αλλά να προσπαθούν να κάνουν κάποιες διεισδύσεις, κυρίως με τον Αργυρόπλο και τον Τόμας. Τόμας, σούτ από την κορυφή, είναι άστοχο. Ο Μπέιλι μάζεψε και ο ευνηδιασμός ανοίγει με τον Κόμματο, αλλά επιστρέφουν γρήγορα οι παίκτες του Απόλλωνα. Ο Κόμματος θα χάσει τελικώς την μπάλα, αλλά από τα πόδια Κικίλια. Του Κικίλια που είχε πέσει και βρισκόταν και έξω από τη γραμμή. Αυτό νομίζω ότι έχει δείξει ο κύριος Μαστραθής, γι' αυτό δίνει την μπάλα στην ομάδα του Άρη. Πάμε και στον πάγκο των κίτρινων. Γιάννης Νάτου μας λέει τι είπε νωρίτερα ο Τσαρλς Μπάρτον. Ο Τσαρλς Μπάρτον σημείωσε αυτό που σημείωσατε και εσείς προηγουμένως, δηλαδή τα διαδικτυακά τρίποντα των Πατρινών. Ζήτησε να μην επαναληφθεί ελεύθερο τρίποντα από την πλευρά των παικτών του Νίκολιτς. Ένα από εκεί πέρα. Και ενώ ο Βετούλας αστοχίζει ένα σουτ τριών πόντων. Να σημειώσουμε σε ό,τι αφορά τη ζώνη την οποία εφαρμόζει ο Απόλλων Πάτρας στα τελευταία λεπτά, πως το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Άρη κόντρα στην Άμβιλ για το FIBA Europe League, οι Πολωνοί τότε έπαιξαν για πολύ μεγάλο διάστημα ζώνη, προβληματίζοντας τον Άρη, και ίσως από εκείνο το παιχνίδι να έχει πάρει το στοιχείο αυτό σήμερα από τον προπονητή του Πατρινού. Τρία λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Στον drive ο Αργυρόπουλος, καλάθι και φάουλ. 11-12 και ευκαιρία ισοφάρισης εάν ευστοχίσει και στη συμπληρωματική βολή ο playmaker των Πατρινών, Γιώργο Δοξάκη. Η ζώνη είναι για να καλύψει, περισσότερο τις αδυναμίες του Απόλλωνα από τον κύριο Νίκολιτς, έτσι, ναι, η άμυνα ζώνης. Για να μπορέσουν να πάρουν τα rebound και να περιορίσουν τον Άρη επιθετικά. Βλέπουμε όμως ότι το μπαλάκι του λάθος έχει έρθει στον Άρη που βιάζεται να σκοράρει, βιάζεται να τελειώσει το μάτς και αυτό είναι λάθος, γιατί αν δεν προσέξει θα το χάσει το μάτς. Και δεν παίζει και καλή άμυνα πάνω στον Αργυρόπουλο που μπορεί και τρυπώνει αρκετά εύκολα κάτω από το καλάθι του Άρη. Ο Αργυρόπουλος ευστοχεί και στη βολή με έμεσο τρίποντο ισοφαρίζει. 12-12. Τρία λεπτά ακόμη για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Βετούλας αργά-αργά. Μπέιλι από τη γωνία κόντρα στη ζώνη του Απόλλωνα. Βετούλας, Κόμματος. Ο Μπάρλος που πέρασε το παιχνίδι είναι πάνω του. Ο Κόμματος θα σουτάρει για τρεις. Μέσα 12-15 για τον Άρη. Από τον Νέστορα Κόμματο. Τον πρώτο σκόρερ της Α1. Τον φορμαρισμένο Νέστορα Κόμματο που οδηγεί σε συνεχείς νίκες στον Άρη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Τόμας δεν μπορεί να απαντήσει, αλλά εκεί θα παλέψει
για το επιθετικό rebound. Η μπάλα θα πέσει στα χέρια του Κουσμάνοβιτς. Τυχεροί εδώ οι παίκτες του Απόλλωνα που έχουν δικαίωμα για νέα επίθεση. Αργυρόπουλος. Ο Στακ βγήκε πάνω του μετά την αλλαγή στα screen. Αργυρόπουλος θα σουτάρει για δύο. Η μπάλα στο σίδερο. Λιχολίτοφ και ο Βετούλας τώρα για τον Άρη που δεν θα βγάλει ούτε αυτή τη φορά ευνηδιασμό. Μπέιλι θα πάρει το φάουλ από τον Μπάρλο. Κοιτάξτε πώς αντιδρά ο Μίροσλαβ Νίκολιτς. Ο προπονητής του Απόλλωνα Πάτρας που πήρε τη θέση του συμπατριώτη του Ντάρκο Ρούσο. Στο πρωτάθλημα πηγαίνει αρκετά καλά. Ο Απόλλωνας δείχνει ότι δεν θα κινδυνεύσει με υποβασμό στη δεύτερη κατηγορία και βεβαίως ήρθε εδώ για το καλύτερο δυνατό. Κόμματος 12-17. Πολύ γρήγορα στο συν 5 με 5 συνεχόμενους πόντους από τον Έστωρα κόμματο ο Άρης. Ο coach Νίκολιτς προσπαθεί να μεταφέρει το δυναμισμό του στους παίκτες του και δικαιολογημένα έχει παράπονα από τον Ντόμας, ο οποίος δείχνει να βρίσκεται εκτός παιχνιδιού προς το παρόν. Κουσμάνοβιτς, βήματα, λέει ο κύριος Μαστραφτσής. Φάουλ ζητάει ο κύριος Νίκολιτς και ο Κουσμάνοβιτς, χαρακτηριστικές και οι κινήσεις του προπονητή της ομάδας Πάτρας. Εδώ βλέπετε ξανά την προσπάθεια του Κουσμάνοβιτς και ίσως ο Στακ να του έκανε φάουλ. 12-17 για τον Άρη που επιτίθεται με το Βετούλα. Στακ και Μπέιλι άλλαξαν την μπάλα. Λιχολίτοφ με το Βάρντα. Βήματα από το Ρώσο σέντερ του Άρη αυτή τη φορά. Ο Βάρντα που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού τις τελευταίες μέρες και ουσιαστικά μία ώρα πριν από το παιχνίδι αποφασίστηκε και με δική του ευθύνη να παίξει σήμερα, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε Μελάγκες? Έτσι ακριβώς, ο Βάρντα αντιμετώπιζε, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάποιο πρόβλημα στη φτέρνα, τελικά αποθεραπεύτηκε, νιώθει 100% έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα. Ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο και η απουσία του Τζόουνς. Και μετά την απουσία του Τζόουνς δεν θα μπορούσε να λιποψυχήσει και να απουσιάσει από ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι ο Βάρντα. 12-17, ο Άρης και πάλι στην επίθεση. Αφού οι Πατρινοί δεν αξιοποίησαν την προηγούμενη ευκαιρία για να κατεβάσουν την διαφορά. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Κόμματος δέχτηκε στην αρχή ένα σκληρό μαρκάρισμα από τον Τόμας, αλλά στη συνέχεια ο κύριος Μαστραφτσής, βλέπετε εδώ σε επανάληψη, δεν χρέωσε φάουλ, αλλά χρέωσε παράβαση διπλής τρίπλας στον Κόμματο που πάει να διαμαρτυρηθεί. Τα λάθη για τις δύο ομάδες, 3 για τον Απόλλωνα, 4 για τον Άρη. 12-17 η Θεσσαλονίκης μπροστά. Ο Απόλλωνας στην επίθεση που λογικά θα αφήσει λίγα δευτερόλεπτα για τον Άρη στο τέλος της περιόδου. Ο Βάρλος κόβεται εντυπωσιακά στον αέρα, όμως ο Βάρντα πάει στο επιθετικό rebound και παίρνει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Βετούλας σηκώνει το χέρι του, παραδέχεται την παράβαση. Το δεύτερο φάουλ στο παιχνίδι και για τον Νίκο Βετούλα. Δεκατέσσερα δεύτερα και 7 δέκατα θα μείνουν στη συνέχεια μετά τις βολές του Βάρντα, εάν ευστοχίσει ο παίκτης του Απόλλωνα και στη δεύτερη ή αν αστοχίσει και πάρουν το rebound οι παίκτες του Άρη. 13-17 με την πρώτη βολή του Βάρντα. Εδώ ο Μούτα Νίκολιτς που ξάφνιασε τους πάντες, Γιώργο Δοξάκη, λέγοντας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου των προπονητών παραμονή του Final Four ότι ο Απόλλωνας δεν ήρθε για τουρισμό στη Λαμία, ήρθε για να κατακτήσει το κύπελο. Βέβαια τότε δεν ήξερε ότι θα λείπει ο Τζόουνς, αλλά και σήμερα το πρωί που το έμαθε είπε ότι η απουσία του Τζόουνς για τους γνωστούς λόγους θα το πάρει περισσότερο. Πραγματικά. Εντός εισαγωγικών. Τους υπόλοιπους παίκτες θα τους πεισμώσει για να υπερβάλλουν αυτούς και να φτάσουν στη νίκη πρόκριση. Μπέιλι στο τέλος του χρόνου για την πρώτη περίοδο δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι καλό. 14-17 μπροστά ο Άρης. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε για το σχόλιο του Γιώργου Δοξάκη μετά το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. «63 κιλά εσύ. Πώς μπορείς και σηκώνεις 135. Είμαι λάτρης των ψηλών τακουνιών και όλων των αξεσουάρ που βελτιώνουν την εμφάνιση της γυναίκας.
φοβούνται οι άνδρες να σε πλησιάσουν. Να, τουλάχιστον ξέρω ότι όταν με πλησιάσει ένας, αξίζει. Μιλάμε για τις γυναίκες αθλήτριες. Να δούμε τι άρωμα αναδύουν. Μετά το τέλος της πρώτης περίοδου, Απόλλων Πάτρας 14, Άρης 17 και βλέπετε τα συνολικά στατιστικά των δύο ομάδων. Με τον Απόλλωνα μόλις ένα εύστοχο δίποντο σε 7 προσπάθειες, αντίθετα 3 στα 7 τρίποντα για τον Άρη, 6 στα 10 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα. Ισορροπία στα rebound 8 για την ομάδα της Πάτρας, 9 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Ντάντε Τζόουνς από τη Φυσούνα και με την υπόδειξη των ανθρώπων της Ομοσπονδίας πήγε στην πρώτη σειρά των επισήμων για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Τον ανακάλυψε και ο Κωνσταντίνος Μελάγιας και ο σκηνοθέτης μας και βλέπετε εσείς το πλάνο του. Το πλάνο του Αμερικανού που δεν μπορεί να βοηθήσει σήμερα τον Απόλλωνα. Charles Barton και Στράτος Κουκουλεκίδης ο βοηθός του μαζί με τον Smoosh Parker τα λένε. Καθώς όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Γιώργο Δοξάκη 14-17 μετά το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Άρης έχει ένα μικρό προβάδισμα. Και οι δύο οι coach έχουν παράπονα. Ο μεν coach Barton έχει παράπονα από την άμυνα και το είδαμε αυτό αλλάζοντας τον Πάρκερ και βάζοντας τον Βετούλα. Ο Αργυρόπουλος έχει κάνει μεγάλη ζημιά, ο Νίκος. Επίσης ο coach Νίκολιτς έχει παράπονα από τον Ντόμας και επίσης γιατί κάναν γρήγορες επιθέσεις. Ο κόσμος όμως, όσοι είναι εδώ στο γήπεδο, όσοι παρακολουθούν το παιχνίδι από την απευθείας μετάδοση του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης, δεν θα είχαν κανένα παράπονο στην προηγούμενη φάση από τον Λικολίτοφ που κάρφωσε εντυπωσιακά, πήρε και το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Ξαναβλέπετε την πανέμορφη προσπάθεια του Βετούλα και του Λικολίτοφ που τελειώνει καταπληκτικά τη φάση με αυτό το δυναμικό κάρφωμα. Εύστοχος και στη βολή ο Ρώσος Σέντερ, 14-20 με αυτό το έμεσο τρίποντο στο συν 6 ο Άρης. Κουσμάνοβιτς, Αργυρόπουλος, ανενόχλητος, περνάει από την εσωτερική, καλάθι και φάουλ. Ο Άρης προσπάθησε να παίξει ζώνη σε αυτή τη φάση, Γιώργο Δοξάκη, αλλά νομίζω ότι οι παίκτες του κοιμήθηκαν. Όχι, ήταν η κακή συνεννόηση. Γυρίσαν μετά σε μαντουμάν, αφήσανε τον Νίκο τον Αργυρόπουλο μόνο, το οποίο τους ξανά έκανε τη ζημιά. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι στήθηκαν στην αρχή για ζώνη, μετά προσπάθησαν να παίξουν μαντουμάν, άφησαν ανοιχτή το διάδρομο στον Αργυρόπουλο, και που πήγε ανενόχλητος, καλάθι φάουλ. Παλικαρίσκο καλάθι θα έλεγα, μέσα στους ψηλούς, πάτησε και δυνατά και πήρε και το και φάουλ. Και απαντάει στο προηγούμενο έμεσο τρίποντο του Λικολίτοφ και μειώνει στους 3, 17-20. Σε ζώνη πάντα και ο Απόλλωνας. Βετούλας για 3, δεν θα βρει στόχο. Πάλεψε για το επιθετικό ριμπάνο Λικολίτοφ, αλλά νικητής βγήκε ο Βάρντα. Κουσμάνοβιτς ανενόχλητος για 3, μέσα και αυτό, 20-20. Ο Κουσμάνοβιτς ισοφαρίζει και φτάνει τους 9 πόντους με 3 στα 4 τρίποντα. Η Πάτρα έχει ένα ευέλικτο σχήμα και δεν προλαβαίνουν να τους μαρκάρουν οι παίκτες του Άρη. Έτσι μένουν ελεύθεροι στα σουτ και βλέπουμε ότι έχουν και μεγάλα ποσοστά πλέον. Βετούλας, κόμματος από τη γωνία για 3. Ο Βάρντα στο rebound, κατεβάζει και την μπάλα. Τόμας. Κουσμάνοβιτς από την άλλη γωνία. Δεν θα βρει στόχο αυτή τη φορά. Φάουλ από τον Λιχολίτοφ όμως. Η κατοχή της μπάλας. Και η νέα επίθεση για τον Απόλλωνα. Αλλαγή για τον Άρη. Ο Βετούλας στον πάγκο. Ο Μπέλης στην πεντάδα. Δεύτερη αλλαγή για τους κίτρινους. Ο Νίκυλα στο παρκέ στη θέση του Λικολίτοφ. Πάμε και στο Γιάννη Νάτου που είναι στον πάγκο του Άρη. Γιάννη. Ο Λικολίτοφ αποσύρθηκε καθώς έχει φορτωθεί με δύο φάουλ και θέλει να το προφυλάξει ο Τσάρλς Μπάρτον. Από εκεί και πέρα οι οδηγίες στον Τόπι Μπέιλι έχουν να κάνουν με το μαρκάρισμα του Αργυρόπουλου, ο οποίος έχει κάνει και μεγάλη ζημιά μέχρι τώρα στην άμυνα του Άρη. Με συγκεκριμένη οδηγία να τον παίζει με ένα βήμα απόσταση προκειμένου να προλαβαίνει την τρίπλα του. Αργυρόπουλος, σουτιά 2. Ο Βάρντα και σε αυτό το επιθετικό rebound. Και ο Κουσμάνοβιτς που δεν μπορεί όμως να συγκρατήσει την μπάλα. 20-20. Πάρκερ. Κόμματος παίρνει εκεί το screen.
Ο Βάρντα βγήκε πάνω του μετά την αλλαγή στο μαρκάρισμα. Μπέιλι διστάζει για τρεις κόμματος. Από την εσωτερική θα καρφώσει εντυπωσιακά. 20-22. Ο Άρης και πάλι μπροστά. Ξαναβλέπετε την ωραία κίνηση στη βασική γραμμή και το κάρφωμα από τον Έστωρα κόμματο. Κουσμάνοβιτς. Μπάρλος με το Στακ. Μπάρλος σουτ για δύο. Άστοχος. Ο Στακ μάζεψε. Και ο Πάρκερ προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τον Άρη. Πάρκερ θα πάει μόνο στην προσπάθεια. Όχι. Μπέιλι. Σουτ για τρεις. Απελπιστικά άστοχο αυτό το τρίποντο του Μπέιλι. Ο Κουσμάνοβιτς δεν είχε πρόβλημα εκεί να μαζέψει το rebound. Και τώρα αργά αργά ο Απόλλωνας. 20-22. Από το πόδι του Πάρκερ θα σταματήσει αυτή η πάσα του Αργυρόπουλου προς τον Βάρντα. Νέα 24 δευτερόλεπτα για τους Πατρινούς. Ξαναβλέπετε. Ο Αργυρόπουλος προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Βάρντα. Παρεμβάλλεται το πόδι του Πάρκερ. Ο Κικίλιας ξαναπέρασε στην πεντάδα του Απόλλωνα. Αργυρόπουλος με τον Μπέιλι. Κουσμάνοβιτς. Πάει αντίθετα από το σκριν του Κικίλια. Δίνει στο Βάρντα. Σου πια δύο. Έρμπολ. Αλλά ο Κουσμάνοβιτς είναι στο επιθετικό rebound. Δεύτερη προσπάθεια. Αστοχή εξ επαφής. Παλεύουν για το επιθετικό rebound. Αλλά η μπάλα φτάνει στον κόμματο. Που στον ευνηδιασμό εδώ δεν θα καταφέρει να πετύχει καλάθι. Το 20-22 υπέρ του Άρη παραμένει. Στο άλλο, στην άλλη πλευρά του γηπέδου, ο Τόμας και ο Κικίλιας καθυστέρησαν. Και τελικά ο Βάρντα είναι αυτός που χρεώνεται με επιθετικό φάουλ από τον Νίκο Ζαβλανό. Φωνάζει. Ο Νίκολιτς που παίρνει και time out. Σε ένα λεπτό θα είμαστε και πάλι μαζί για την περιγραφή των τελευταίων 6 λεπτών και 49 δευτερολέπτων της δεύτερης περίοδου. Θέλετε να είστε ένας σύγχρονος αρχαίος Έλληνας? Ελάτε να ζήσετε μια αθλητική εμπειρία ζωής στην αρχαία Ολυμπία. Ψάχνουμε άντρες αθλητές, δισκοβόλους, δρομείς, ακοντιστές, παλεστές, αθλητές άλματος εις μήκος. Για την ελληνική ομάδα που θα συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ «Οι πρωταθλητές της Ολυμπίας» 18 με 30 Απριλίου. 30 αθλητές από 5 ευρωπαϊκές χώρες θα παλέψουν για την πρώτη θέση στην αναβίωση των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. Ίσως να είστε εσείς ο νικητής στο αρχαίο στάδιο. Πάλι μαζί από το κλειστό γυμναστήριο της Λαμίας. Απόλλων Πατρών 20, Άρης 22 χωρίς σκορ. Οι δύο ομάδες τα τελευταία 2,5 λεπτά. Γιώργο Δοξάκη, χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Απόλλωνας σουτάρει με πολύ καλά ποσοστά. Στα τρίποντα 4 στα 9, απελπιστικά. Άσχημα όμως τα δίποντα 2 στα 12. Προσπαθεί να κερδίσει το παιχνίδι περιφερειακά. Έχει πάρει το όπλο του ο Κουσμάνοβιτς και έχει αντικαταστήσει ουσιαστικά τον Τόμας επιθετικά. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι οι πρώτοι πόντοι είναι από το κόμματο και από το Στακ. 7 ο κόμματος, 6 ο Στακ. Αντίθετα ο Άρης, πολύ καλό στα δίποντα, 8-13. Κακό στα τρίποντα, μόλις ένα εύστοχο σε 7 προσπάθειες. Στακ, μακριά από την μπάλα φάουλ του Κικίλια πάνω στον κόμματο. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το τρίτο φάουλ για τον Βασίλη Κικίλια. Ασφαλώς και είναι σημαντικό πρόβλημα. Εάν είναι το τρίτο ή το δεύτερο, είναι το τρίτο. Στο μεταξύ ο Νίκυλα, μετά το άστοχο σου του Πάρκερ, ήρθε με το follow αυτό να ανεβάσει τη διαφορά υπέρ του Άρη στους 4 πόντους. Ξαναβλέπετε 20-24. Κανένας παίκτης εδώ το Απόλλωνα δεν βρέθηκε για το rebound. Σας ακούμε, Γιώργο Δοξάκη. Ο Άρης έχει χαμηλώσει το σχήμα του και έχει την πολυτέλεια να αλλάζει τους ψηλούς του. Πάμε και στους δύο πάγκους να ξεκινήσουμε από τον πάγκο του Απόλλωνα Πάτρας. Ακούμε τον Κωνσταντίνο Μελάγες για τις οδηγίες του κύριου Νίκολιτς που δεν έχει καθίσει ούτε λεπτό στον πάγκο του. Ο κύριος Νίκολιτς ζητά από τους παίκτες να βάλουν αυτό το δικό τους ρυθμό. Να μην αφήσουν τον Άρη να αρχίσει να τρέχει, να βγάζει ευνηδιασμούς, γιατί σε ανοιχτό γήπεδο είναι καλύτερος από την πατρινή ομάδα. Από εκεί πέρα ο Σέρβος προπονητής ψάχνει τρόπους ώστε να βάλει τον Τόμας σε ρυθμούς παιχνιδιού. Τόμας, άστοχος και αυτή τη φορά. Ο Πάρκερ στο Λάπα. Πάρκερ από την κορφή για τρεις. Μέσα 20-27. Πολύ γρήγορα στο συν 7 ο Άρης
πάμε και στον πάγκο της ομάδας Θεσσαλονίκης. Όχι τώρα, μετά το time out. Ξαναβλέπετε το τρίποντο του Πάρκερ που έφερε τη διαφορά στους 7 πόντους για τον Άρη. Διακοπή, διαφημίσεις, ένα λεπτό και πάλι μαζί. Όταν μόνο η ελπίδα συντηρεί τη ζωή, κάποιος πρέπει να κρατάει ζωντανή την ελπίδα. Το Κέντρο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Χριστών του προγράμματος Ιθάκη παρέχει καθημερινή θεραπευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη στους χώρους εγκλεισμού. Βοηθάει ουσιαστικά τους αποφυλακισμένους για πλήρη επανέναρξη. Κάποιοι από εμάς χρειάζονται κάτι περισσότερο από μια δεύτερη ευκαιρία. Το πρόγραμμα Ιθάκη κάνει την αρχή. Εσείς. 6 λεπτά ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Απόλλων Πατρών 20, Άρης 27. Με αυτό το σερί 7-0. Γιώργο Δοξάκη σιγά σιγά προσπαθεί ο Άρης να βρει ένα ρυθμό. Αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι ο απόλυτος κυρίαρχος όπως θα περίμενε κανένας μετά και την απουσία του Τζόνς, έτσι. Ο Άρης έχει καλύτερες μονάδες, προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό του και βλέπουμε ότι έχει ξεσπάσματα, προσπαθεί να ξεφύγει. Για να ακούσουμε τι είπε και ο Μπάρτον στους παίκτες του. Ο Γιάννης Νάτου θα μας ενημερώσει. Και στα δύο τελευταία time out, ο Αμερικανός προπονητής του Άρη ζήτησε να υπάρχει ταχύτατη κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση, προκειμένου να υπάρξουν ανοίγματα στη ζώνη του Απόλλωνα Πάτρας. Ενώ από εκεί πέρα εξέφρασε τα παράπονά του για τα χαμένα rebound, σημείωσε χαρακτηριστικά. Πηδάνε 5 άτομα και εμείς πηδάμε 2. Φάουλ που υποδεικνύει ο κύριος Ζαμπλανός. Την προσπάθεια του Μαρμαρινού που πέρασε στην πεντάδα να διεισδύσει στο καλάθι του Άρη. Ξαναβλέπετε το φάουλ καθαρό με το χέρι από τον Νίκυλα πάνω στον Δημήτρη Μαρμαρινό που πηγαίνει στην γραμμή για 2 ελεύθερες βολές, ενώ ο Ράιαν Στακ έχει ζητήσει αλλαγή σε πρώτη ευκαιρία. Μαρμαρινός μέσα η πρώτη, 21-27. Κωνσταντίνος Μελάγιες θα μας πει τι αλίευση από το τελευταίο time out, από τις οδηγίες που έδωσε ο κύριος Νίκολης στους παίκτες του. Απογοητευμένος ο Νίκολης με την έως τώρα προσφορά του Αμερικανού Τζαμέλ Τόμας, του μοναδικού Αμερικανού πλέον στην πατρινή ομάδα. Γι' αυτό και αποσύρθηκε στον πάγκο. Ο Τόμας, ο οποίος είναι εκνευρισμένος, μάλλον τα έχει με τον εαυτό του γιατί δεν του έχει βγει το παιχνίδι μέχρι τώρα. Πέρασε ο Άλαν Γκρέγκοφ στο παιχνίδι. Ο Άλαν Γκρέγκοφ που πέρυσι έπαιξε το Final Four του κυπέλου, αλλά με τη φανέλα του σημερινού αντιπάλου του Άρη. Ο Κροάτης Γκάρ που έχει τώρα την μπάλα. Θα δώσει ωραία πάσα στο Μαρμαρινό. Με ταμπλό αυτό θα αστοχήσει εξ επαφής. Παλεύει για το επιθετικό rebound. Ο Πάρκερ τελικά θα μαζέψει την μπάλα. Ωραία πάσα στον εφηδιασμό στον κόμματο. Με ταμπλό αυτός ανεβάζει τη διαφορά στους 8. 21-29. 5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Εδώ ο Νέστορας κόμματος. Το μεγάλο όπλο του Άρη. Αργυρόπουλος πίσω από το screen shoot για 3. Βρίσκει στόχο. 24-29. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Νίκο Αργυρόπουλο. Λάπας χάνει την μπάλα. Ουσμάνοβιτς δεν θα βγάλει ευνηδιασμό η ομάδα της Πάτρας. Αργυρόπουλος, καθώς επέστρεψαν γρήγορα οι κίτρινοι. Ο Αργυρόπουλος με το Λάπα στην κορφή της ρακέτας. Περιμένει το σκριν του Μαρμαρινού. Βγήκε ο Νίκυλα για να καλύψει. Ουσμάνοβιτς από την γωνία. Το σούτο του Κικίλια είναι άστοχο, όμως ο Γκρέγκοφ είναι στο επιθετικό rebound, ανανεώνονται. Ο χρόνος της επίθεσης για τον Απόλλωνα. 24-29. Κικίλιας σε νέο μακρινό σούτ και αυτό άστοχο. Ο Μπέιλι τώρα θα μαζέψει το rebound. Πάρκερ κατεβάζει, ενώ ο Μπάνος ετοιμάζεται να περάσει τη θέση του Κικίλια. Βιάστηκε ο Πάρκερ, μπάλα να πήδησε 2 φορές στεφάνι. Δεν κατέληξε στο καλάθι, το 24-29 παρέμεινε, 4 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Αργυρόπουλος στο drive, ωραία πάσα στο Μαρμαρινό, έξοχη προσφύγηση και κάρφωμα. Καταπληκτική φάση, δημιουργός της οποίας είναι ο Νίκος Αργυρόπουλος. Τελικός αποδέκτης της μπάλας, με καλό τελείωμα της φάσης ο Μαρμαρινός. 26-29, πλησίασε ο Απόλλωνας. Κόμματος κάτω από το καλάθι, θα πάρει καθαρό φάουλ από το Κουσμάνοβιτς που δεν είχε εκεί άλλο τρόπο για να σταματήσει τον forward των κίτρινων. Ξαναβλέπετε, ωραίο το κόψιμο κάτω από το καλάθι του κόμματου που πήρε το φάουλ και πάει στη γραμμή για τις 2 βολές εδώ ο Βλάντιμιρ Κουσμάνοβιτς.
26-29. Ο Άρης μπροστά. Ο Άρης όμως, που παρά το γεγονός ότι έχει το προβάδισμα, χτίζει κάποιες διαφορές, αλλά δεν δείχνει ακόμη ότι μπορεί να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του και να καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι. Με τις βολές του κόμματου, η κίτρινη στο συν 5, 26-31 και Άρης από τους οπαδούς των Θεσσαλονικαίων στις κερκίδες. Αργυρόπουλος με το Λάπα τώρα. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Το δεύτερο φάουλ του Νέστορα κόμματου. Ξαναβλέπετε εδώ στο μέσα έξω του μπάρλου το φάουλ από τον κόμματο. Και καθώς ο Άρης έχει συμπληρώσει 5 φάουλ, ο Μπάρλος πήγε στη γραμμή, ευστοχή την πρώτη βολή, μειώνει 27-31. Εύστοχος και στη δεύτερη. Η διαφορά πέφτει και πάλι στους 3. Κόμματος έξω από τη γραμμή των 6-25, airball. Ο Στακ δεν προλαβαίνει να γυρίσει την μπάλα, πέφτει και πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία του Άρη να αυξήσει τη διαφορά. Ήταν ένα πολύ γρήγορο σούτ από τον Νέστορα κόμματο, βιάστηκε. Ίσως και γι' αυτό ο coach Barton ήταν λίγο εκνευρισμένος και ετοιμάζεται να κάνει αλλαγή τον Νίκο Βετούλα. Ο Απόλλωνας που τρέχει με ένα σερί 7-2 στα τελευταία λεπτά και έχει αξία αυτό που μας μετέφερε ο Γιάννης Νάντουνας, ας πούμε, η ατάκα του Charles Barton προς τους παίκτες του ότι δεν έχετε μυαλό, δεν παίζετε με μυαλό. Μαρμαρινός κάτω από το καλάθι πήγε για ανάποδο κάρφωμα αλλά αστόχησε, όμως εκεί ο Γκρέγκοφ μάζεψε την μπάλα, όμως δεν πρόλαβε να εκδηλώσει δεύτερη επίθεση καθώς το πρώτο σουτ κόπηκε, τέλειωσε ο χρόνος για τον Απόλλωνα. 28-31, 2 λεπτά και 50 δεύτερα ακόμη για το ημίχρονο. Για τον Απόλλωνα που άλλαξε την αμυνά του από man to man σε ζώνη, σουτ για 3 είναι άστοχο. Δύο προσπάθειες, δύο παίκτες του Απόλλωνα προσπάθησαν για το rebound, ο Μαρμαρινός κέρδισε. Και τώρα ο Αργυρόπουλος θα οργανώσει αυτή την επίθεση, 28-31. Αργυρόπουλος δυσκολεύεται με το Λάπα, δίνει στον Γκρέγκοφ. Πάει κοντά στο καλάθι με ταμπλό, θα αστοχίσει, ο Στακ στο rebound, ο Πάρκερ θα πάρει το φάουλ από τον Μαρμαρινό που σταματάει την προσπάθεια του Άρη για εφηδιασμό. Όμως αυτό είναι το 5ο φάουλ και για τον Απόλλωνα που θα δώσει δικαίωμα στον Πάρκερ για 2 βολές. Αλλαγή για τον Άρη, ο Κυρίτσης περνάει στην πεντάδα στη θέση του Λάπα. Αλλαγή και για τον Απόλλωνα, ο Βάρντα στη θέση του Μαρμαρινού. Πάμε και στους πάγκους των δύο ομάδων, αρχίζουμε από τον Άρη, ακούμε τον Γιάννη Νάτου. Τι λέει ο Τσαρλς Μπάρτον στον Άντι Νίκηλα, Γιάννη? Η βασική οδηγία είναι να κλείσει ο Φιλανδός τους διαδρόμους στην άμυνα του Άρη, να μην επιτρέψει τα εύκολα επιθετικά rebound, τα οποία είναι χαρακτηριστικά του Απόλλωνα. Τον οποίο προφανώς, Γιάννη, ετοιμάζει να περάσει σε λίγο στο παιχνίδι, έτσι. Ακριβώς. Ένα από εκεί πέρα στην επίθεση έχει το δικό του ιδιαίτερο ρόλο ο Νίκηλα, ο οποίος είναι πολύ χρήσιμος στις δεύτερες επιθέσεις του Άρη. Ο Πάρκερ από τη γραμμή διαμορφώνει το 28-32 υπέρ της ομάδας του. Πάμε και στον πάγκο του Απόλλωνα, ακούμε τον Κωνσταντίνο Μελάγες. Υπήρχε μια ένταση στον πάγκο, ο Δημήτρης Μαρμαρινός είχε εκνευρισμένος με την απόφαση του προπονητή του να τον αλλάξει. Αυτός προσπάθησε να τον ηρεμήσει με χαρακτηριστικές κινήσεις. Του είπε ότι θα ξαναμπεί στο παιχνίδι, σε θέλω ήρεμο. Και τώρα προσπαθεί να ηρεμήσει ο Δημήτρης Μαρμαρινός, αλλά εκεί πέρα με τον βοηθό προπονητή του Νικολίτσι. Μετά το άστοχο τρίποντο του Κουσμάνοβιτς, ο Άρης προσπάθησε να βγάλει έναν εφηδιασμό, αλλά δεν τα κατάφερε, αφού ο Μπέιλι στο τελείωμα της φάσης έκανε βήματα.
Και η κατοχή της μπάλας πέρασε και πάλι στα χέρια των παιχτών του Απόλλωνα. Βλέπετε εδώ τα βήματα από τον Μπέιλι. 28-32, 4 πόντους πίσω η ομάδα της Πάτρας που παλεύει απέναντι σε έναν Άρη που έχει μεγαλύτερο βάθος πάγκου, περισσότερες εναλλακτικές λύσεις σε κάθε περίπτωση. Λάθος, έκλεψε ο Μπέιλι. Και τώρα ο Κυρίτσης στον επιβιασμό με ταμπλό ευστοχή. Στο συν 6 ο Άρης, 28-34, 70 δεύτερα πριν από το ημίχρονο. Με αυτό το lay-up ο Αλέξη Κυρίτση. Που πάει και στο μαρκάρισμα του Αργυρόπουλου. Βάρντα. Έχασε την μπάλα αλλά ήρθε ο Μπάρλος εκεί να μαζέψει και να πάρει και το φάουλ. Από τον Βετούλα που είναι το τρίτο του. 54 δεύτερα ακόμη για το ημίχρονο. Εδώ το φάουλ, το καθαρό φάουλ του Βετούλα στον Μπάρλο. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Ο Μοσχοβίτης μπαίνει για τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου στη θέση του Αργυρόπουλου για να τον ξεκουράσει ο Νίκολιτς, τον αποσύρει στον πάγκο. Ο Πάρκερ είναι στον πάγκο της γραμματείας και σε λίγο θα περάσει στην πεντάδα του Άρη. Ο Γιάννης Νάτου θέλει κάτι να μας πει. Γιάννη. Ακριβώς, ο Τσάρλς Μπάρντον θέλησε να αποσύρει τον Πάρκερ, αλλά από τη στιγμή που ο Νίκος Βετούλας χρεώθηκε με το τρίτο φάουλ, αναγκάστηκε να τον καθίσει αμέσως στην καρέκλα του αναπληρωματικού για να αντικαθεστεί στον Πατρινό. Ο Απόλλωνας μείωσε 30-34. Που έπαιξε καλή άμυνα και σε αυτή τη φάση ο ομάδας Πάτρας. Από τη βασική γραμμή θα επαναφέρει ο Άρης με 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Στακ. Μπέιλι. Με διείσδυση προσπαθεί να διασπάσει αυτή τη ζώνη του Απόλλων αλλά κάνει και πάλι βήματα. Δεύτερη συνεπόμενη φορά για τον Μπέιλι. Βιάζεται ο Άρης, βιάζεται. Οι επιθέσεις του είναι βιαστικές. Δεν μπορούν να βρουν άνοιγμα στην πολύ καλή άμυνα της Πάτρας και τους έχει εκνευρίσει. Είναι η καλή άμυνα της Πάτρας ή είναι περισσότερο η διασύνη και η νευρικότητα των παιχτών του Άρη? Συνδυασμός. Και ο Άρης στα τελευταία επειδή παίζει, ξεκίνησε να παίξει ζώνη. Κουσμάνοβιτς. 3-2 με ψηλά το στακ. Βάρντα. Μπάρλος. Κόβεται εντυπωσιακά από τον Μπέιλι. Ο Κυρίτσης κατεβάζει. Ο Πάρκερ ζητάει οργανωμένη επίθεση. Λογικό να μην δώσουν χρόνο στους αντιπάλους οι παίκτες του. Πάρκερ παίρνει το screen. Πάρκερ, ωραία πάσα στον Νίκηλα που αστοχεί εξ επαφής. Και το παιχνίδι για το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώνεται με τον Άρη στο συν 4, 30-34. Γιώργο Δοξάκη, τίποτα δεν έχει κρυθεί και βεβαίως ο Άρης σε καμία περίπτωση δεν έχει καταφέρει να πάρει μια σημαντική διαφορά, μια διαφορά που θα τη χαρακτηρίζαμε ασφαλείας. Ναι, νομίζω η Πάτρα παίζει πάρα πολύ καλά και δεν επιτρέπει τον Άρη να ξεφύγει. Ίσως η υπόθεση του Τζόνς να τους έχει όντως, όπως είπε ο προπονητής τους, ο κ. Νίκολης, να τους έχει το πάρει και ακόμα δεν έχει μπει και στο παιχνίδι ο Τόμας. Απόλλων Πατρών 30, Άρης 34, μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Διακόπτουμε για διαφημίσεις, ενώ εσείς βλέπετε και τα συνολικά στατιστικά των δύο ομάδων, με τον Άρη να είναι κακό στα σουτ 3 πόντων και την Πάτρα κάκι στα σουτ 2 πόντων. Διακόπτουμε για διαφημίσεις αυτό το σημείο και σε περίπου 8 λεπτά θα είμαστε μαζί με στιγμές μπάσκετ. Με 50.000 ευρώ την ημέρα, πολλοί ήδη έχουν αρχίσει να αισθάνονται πλούσιοι. Έξτρα 5. Με 50.000 ευρώ, εσύ θα νιώσεις πλούσιος. Νέο σύγχρονο αξιοκρατικό μισθολόγιο με σύνδεση μισθών, βαθμού, γνώσεων και απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων. Βρεφονιπιακή σταθμή στις μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες.
σταδιακή μείωση της στρατιωτικής θητείας στους 6 μήνες. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα γελάσετε μέχρι δακρύων. Ένα μοναδικό βίντεο CD του ανεπανάληπτου Charlie Chaplin εντελώς δωρεάν μαζί με τα νέα Σαββατοκύριακο. Οι καλύτερες στιγμές του Σαρλό σε αυτοτελείς ξεκαρδιστικές ταινίες. Μη χάσετε το βίντεο CD του Charlie Chaplin εντελώς δωρεάν μαζί με τον ταχυδρόμο και τα νέα Σαββατοκύριακο. Και μια μοναδική υπερπροσφορά από τα νέα. Αποκτήστε τώρα DVD players σε καταπληκτική τιμή. Πάρα πολλές φορές πως πια η ζωή σας στο θέατρο. Τι θα πει η ζωή μου το θέατρο όταν τις περισσότερες ώρες ή σκέφτομαι για το θέατρο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι από το Χαλκιοπούλιο Κλειστό Γυμναστήριο της Λαμίας που φιλοξενεί τους αγώνες της τελικής φάσης του κυπέλου Ελλάδας μπάσκετ ανδρών. Μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Άρης προηγείται στον δεύτερο ημιτελικό του Απόλλωνα Πάτρας με βραχία κεφαλή 34-30. Δίπλα μας πάντα για το σχόλιο η παλιά δόξα των Κίτρινων της Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Δοξάκης. Γιώργο, οι δύο ομάδες είναι κοντά στο σκορ και εκείνο που προκαλεί μεγαλύτερη έκπληξη, θα το ξαναπούμε μετά και την είδηση της απουσίας από το σημερινό παιχνίδι του Jones, είναι το γεγονός ότι ο Απόλλωνας καταφέρνει να αντιστέκεται και να είναι κοντά στο σκορ απέναντι σε έναν Άρη που έχει περισσότερες λύσεις αλλά δεν έχει επιβάλει το ρυθμό του στο παιχνίδι. Δύο πράγματα χαρακτηρίζουν το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο είναι ότι ο coach Νίκολιτς έχει περάσει το δυναμισμό του και το πάθος του για την νίκη στους παίκτες του. Και το δεύτερο είναι ότι πραγματικά οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Αν προσέξουμε τα στατιστικά θα δούμε ότι η Πάτρα έχει 22 rebound σε σχέση με τον Άρη που έχει 18 και αυτό αυτομάτως της έχει δώσει 42 επιθέσεις έναντι 36 του Άρη. Επίσης τα ποσοστά στα δίποντα και τρίποντα είναι αντιστρόφως ανάλογα της Πάτρας με του Άρη. Δηλαδή έχει μεγάλο ποσοστό στα τρίποντα η Πάτρα ενώ ο Άρης έχει πολύ χαμηλό ποσοστό και αντίθετα ο Άρης έχει πολύ μεγάλο ποσοστό στα δίποντα σε σχέση με την Πάτρα που έχει μικρότερο ποσοστό. Βλέπουμε ότι η Πάτρα πυροβολεί απ' έξω, είναι εύστοχη και έχει μεταφέρει το παιχνίδι στο γύρω-γύρω από την ρακέτα με επιτυχία και με τις συχνές επιθέσεις της λόγω επιθετικών rebound. Μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για το δεύτερο ημίχρονο, θα αντέξει ο Απόλλωνας? Ποτέ δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβή πρόβλεψη. Τα δεδομένα είναι ίδια με την αρχή του παιχνιδιού, ότι ο Άρης έχει πάγκο, έχει καλύτερη ομάδα, αλλά αυτό δεν μας λέει τίποτα σε έναν ημιτελικό που μπορεί να κρυθεί σε μικρολεπτομέρειες. Ακριβώς, και άλλωστε το κύπελο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων και ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την έκβαση οποιασδήποτε αναμέτρηση, ακόμη και όταν τα στοιχεία είναι υπέρ συντριπτικά κάποιας ομάδας, όπως σήμερα. Οι πιθανότητες βεβαίως και οι προβλέψεις είναι υπέρ του Άρη. Περισσότερα όμως θα πούμε και στη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, σας υποσχεθήκαμε στιγμές μπάσκετ. Έχουμε ετοιμάσει 4 μουσικά βίντεο για σας. Θα ξεκινήσουμε από το βίντεο που είναι αφιερωμένο στον μεγάλο απόψινό απόντα. Δεν είναι άλλος φυσικά από τον Dante Jones. Το βίντεο που ακολουθεί είναι αφιερωμένο στον Αμερικανό της Πάτρας που λάμπει για τις απουσίες του από τον απόψινό ημιτελικό. Dante Jones πατάει καρφώνει.
Αυτές οι φάσεις που μόλις παρακολουθήσατε θα μας λείψουν από το απόψινό παιχνίδι, θα μας λείψουν και για αρκετό χρόνο ακόμη, ανάλογα με το ύψος της τιμωρίας, ακριβώς της τιμωρίας του Ντάντε Τζόνς, που πάντως η ομάδα της Πάτρας δήλωσε θα τον περιμένει και θα μέχρι να ενσωματωθεί και πάλι στο ρόστερ της ομάδας και να προσφέρει όσο μπορέσει στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το δεύτερο βίντεο είναι αφιερωμένο στον έτερο Αμερικανό των Αχαιών, τον Τζαμέλ Τόμας, που απόψε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα. Ας δούμε το βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του από το πρωτάθλημα. Τζαμέλ Τόμας, πέντε δεύτερη και το διάδρομο, καρφώνει εκπληκτικά μπροστά από το τραπέζι. Τζαμέλ Τόμας, καθυστερεί, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Εκπληκτική πάσα, το Απόλλωνα σιώνει σε πλάμε. Αυτός λοιπόν ήταν και ο Τζαμέλ Τόμας και τώρα πάμε στην πλευρά του Άρη. Το μυαλό των κίτρινων δεν είναι άλλος από τον Σμούς Πάρκερ. Ας τον απολαύσουμε στις καλύτερες φάσεις του μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Αποδίδει ο Πάρκερ με ωραία προσπάθεια και σοφαρίζει. Πάρκερ απαντάει, 62. Και από τον Σμούς Πάρκερ, το μυαλό του Άρη στην καλαθομηχανή των κίτρινων, τον Έστορα Κόμματο. Και ο νεότερος κόμματος, μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τζάμπολ του δευτέρου ημιχρόνου. Σε ένα λεπτό και πάλι μαζί. Θέλετε να είστε ένας σύγχρονος αρχαίος Έλληνας? Ελάτε να ζήσετε μια αθλητική εμπειρία ζωής στην αρχαία Ολυμπία. Ψάχνουμε άντρες αθλητές, δισκοβόλους, δρομείς, ακοντιστές, παλαιστές, αθλητές άλματος εις μήκος. Για την ελληνική ομάδα που θα συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ «Οι πρωταθλητές της Ολυμπίας 18 με 30 Απριλίου». 30 αθλητές από 5 ευρωπαϊκές χώρες θα παλέψουν για την πρώτη θέση στην αναβίωση των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. Ίσως να είστε εσείς ο νικητής στο αρχαίο στάδιο. Πάλι μαζί κυρίες και κύριοι από το Χαλκιοπούλιο κλειστό γυμναστήριο της Λαμίας. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο δεύτερο ημιτελικό μεταξύ του Απόλλωνα Πάτρας και του Άρη. Οι κίτρινοι προηγούνται με βραχία κεφαλή 4 πόντων, 34-30, και ασφαλώς, όπως είπαμε και νωρίτερα, Γιώργο Δοξάκη, τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Όχι, κάθε ημιτελικός είναι, θα έλεγα, και τελικός αν μπορούσαμε να το πούμε. Αφού είναι νοκάουτ το παιχνίδι. Σωστά. Και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Ο Άρης έχει και την πρώτη επίθεση στο δεύτερο μέρος, 30-34, ο κόμματος από την πλάγια γραμμή θα επαναφέρει. Πάρκερ, Μπέιλι, κόμματος, Λικολίτοφ και Στάκ είναι η πεντάδα για τον Άρη. Ο κόμματος κάνει βήματα. Εδώ ο Νέστορας κόμματος με 11 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, 2-2 βολές, 3-5 δίποντα, 1-3 τρίποντα. Έχουμε μια αλλαγή στα πλάνα του Νίκολης, ξεκίνησε με τον Μοσχοβίτη αντί του Αργυρόπουλου. Μοσχοβίτης
Κουσμάνοβιτς, Τόμας, Μπάρλος και Βάρντα, η πεντάδα για τον Απόλλωνα. Τόμας για τρεις, μέσα, 33-34. Με τον Τόμας να ευστοχεί το πρώτο του σουτ τριών πόντων. Πάρκερ πάρα λίγο να χάσει, κόμματος, θέλει να απαντήσει, κλείνεται από το Βάρντα. Μπέιλι, στακ, στο low post, σε mismatch με τον Τόμας, αστοχή από τα δύο μέτρα. Ο Τόμας μαζεύει το rebound, παίρνει και το φάουλ από τον στακ, χειροκροτήματα από τον Νίκολιτς. Ο Ράιαν Στακ δεν μπόρεσε σε αυτή τη φάση να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους που ασφαλώς και έχει απέναντι στον Τόμας. Στη συνέχεια έκανε και φάουλ, αυτό που είδατε νωρίτερα. Πάμε στον πάγκο του Απόλλωνα, ακούμε τον Κωνσταντίνο Μελάγιας. Οι άνθρωποι του Απόλλωνα είχαν πέσει καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπαυλας πάνω στον Τόμας και προσπαθούσαν να του πούνε ότι ό,τι έγινε έγινε στο πρωτομήνο, δεν πειράζει, από εδώ και πέρα σε χρειαζόμαστε. Από ό,τι φαίνεται ο Αμερικανός με ένα εύστοχο τρίποντο και ένα αμυντικό rebound ίσως σιγά σιγά να μπαίνει στο ρυθμό του παιχνιδιού. Ο Βάρντα δεν μπόρεσε να δώσει το προβάδισμα στον Απόλλωνα, στόχησε σε σουτ δύο πόντων. Ο Κόμματος τώρα θα πάρει το φάουλ. Ο Άρης είναι μπροστά με έναν, 33-34. Το φάουλ από τον Βάρντα, το δεύτερο στο παιχνίδι. Εκμεταλλεύτηκαν τη διαφορά ύψους μεταξύ Μοσκοβίτη και Κόμματος. Ο Κόμματος που έχει χτυπήσει σε αυτή τη φάση, έχει χτυπήσει στο αριστερό γόνατο. Το παιχνίδι έχει διακοπεί για λίγο. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Εδώ ο Νέστορας Κόμματος με 11 πόντους μέχρι τώρα. Θα πάει στη γραμμή για τις βολές. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί κανονικά. Ο Κόμματος κάνει την πρώτη βολή. Το 33-34 παραμένει. Σκεφτικός ο Τσαρλς Μπάρτον. Άστοχος και στη δεύτερη βολή ο Κόμματος. Αλλά φάουλ από τον Τόμας. Όχι, επανάληψη της βολής, γιατί ο Τόμας βιάστηκε να μπει στη ρακέτα. Προς στιγμή νόμισα ότι είχε κάνει φάουλ, αλλά είχε βιαστεί να μπει στη ρακέτα. Θα επαναληφθεί η δεύτερη βολή από τον Κόμματο. Είναι μέσα, 33-35. Και λάθος από τους παίκτες του Απόλλωνα στην επαναφορά. Και είδαμε τον Μίροσλαβ Νίκολιτς να κάνει το σταυρό του. Δεν πιστεύει ότι έγινε αυτό το λάθος από τους παίκτες του. Κόμματος. Πάρκερ. Στακ. Ο Κόμματος κλείνεται από δύο. Πηγαίνει κοντά στο καλάθι με ταμπλό. Θα αστοχίσει όμως ο Λυκολίτο. Θα έρθει με το follow να ανεβάσει την διαφορά στο συν 4 για τον Άρη, 33-37. Βλέπετε εδώ την προσπάθεια του Κόμματος που αστόχησε και το follow του Λυκολίτο που δίκησε κατά κράτος τον αντίπαλό του. Τόμας πάει κοντά στο καλάθι με ταμπλό, ευστοχή, 35-37. Και ο Τόμας ανεβάζει σιγά σιγά στροφές και βοηθάει την ομάδα του σημαντικά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Κόμματος, στακ από την κορφή για τρεις. Θα βρει στόχο, το επιχειρεί συχνά αυτό το σουτ τριών πόντων από την κορφή ο Στακ και πολλές φορές, όπως και σε αυτή την περίπτωση, δικαιώνεται. 35-40 για τον Άρη, που συντηρεί ένα προβάδισμα, συντηρεί μια διαφορά, σε καμία περίπτωση όμως δεν μιλάμε για διαφορά ασφαλείας. Μπάρλος, δύσκολο σουτ. Ο Βάρντα προσπάθησε για το επιθετικό rebound, αλλά η μπάλα είναι για τον Άρη. Ο Νίκος Δαβλανός ζητάει από τον Μπάρτον και τους παίκτες του να είναι πιο ήρεμοι στις αντιδράσεις τους. 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος της τρίτης περίοδου. Απόλλων Πατρών 35, Άρης 40, ο Λιχολίτοφ θα πάρει το φάουλ, ζητούν αντιαθλητικό η κίτρινη. Απλό φάουλ υποδεικνύει ο κύριος Μαστραφτής και δύο βολές για τον παίκτη του Άρη. Αλλαγή για τον Απόλλωνα. Ενώ εσείς ξαναβλέπετε το φάουλ σκληρό, ομολογουμένος, του Τόμας πάνω στον Λυκολίτοφ. Ο Μαρμαρινός πέρασε στη θέση, σε πρώτο πλάνο, πέρασε στη θέση του Βάρντα.
ενώ ο Λικολίτοφ έχει την ευκαιρία εδώ, θα χάσει την πρώτη βολή όμως, να αυξήσει τη διαφορά για τον Άρη που είναι στο συν 5. Χάνει και τη δεύτερη, το σκορ παραμένει και ο Απόλλωνας με τον Μοσχοβίτη τώρα σε μια οργανωμένη επίθεση. Μπάρλος με τον Στακ, Μαρμαρινός, Τόμας, Κουσμάνοβιτς για τρεις. Την μπάλα στο σίδερο και έξω για τον Άρη. Ο Στακ επαναφέρει και ο Πάρκερ οργανώνει αργά αργά την επίθεση για την ομάδα του. Πάρκερ θα πάρει το φάουλ. Ενώ ο Απόλλωνας κάνει άλλη μία αλλαγή, ο Γκρέκοφ στην πεντάδα στη θέση του Κουσμάνοβιτς. Το φάουλ στον Πάρκερ από τον Τζαμέλ Τόμας. Επανέφεραν οι κίτρινοι. Λιχολίτοφ, κόμματος για τρεις από τη γωνία. Θα βρει στόχο. 35-43. Ο Άρης ξεφεύγει με τον Νέστορα Κόμματο που φτάνει τους 15 πόντους με 3-4 βολές, 3-6 δίποντα, 2-4 τρίποντα. Μοσχοβίτης θέλει να απαντήσει. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Πάρκερ παλεύει για το rebound και θα πάρει και το φάουλ από τον Μαρμαρινό. Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν χρησιμοποιεί τον Νίκο τον Αργυρόπουλο, coach Νίκολιτς. Ο Άρης φαίνεται να βρίσκει ρυθμό τα τελευταία λεπτά και προσπαθεί να χτίσει μια διαφορά. Ο Αργυρόπουλος με 9 πόντους από το πρώτο ημίχρονο και 2 προσωπικά φάουλ. Πάρκερ, έξοχη ασίστ και κάρφωμα από τον Λικολίτοφ. Βούτυρο στο ψωμί του Ρώσου σέντερ αυτές οι φάσεις. Το μισό καλάθι όμως ανήκει στον Πάρκερ. 35-45. Ο Άρης στο συν 10. Δείχνει να ξεφεύγει. Ο Μπάρλος εδώ κατεβάζει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό. 37-45. Ο Μπέιλι για τρεις πολύ γρήγορα. 37-48. Για πρώτη φορά στο συν 11 η κίτρινη. Ο Μπέιλι εδώ δεν δίστασε να σουτάρει για τρεις στον εφηδιασμό. Μοσχοβίτης, δεύτερη λάθος επιλογή από τον playmaker του Απόλλωνα, όμως η κατοχή της μπάλας θα μείνει στα χέρια των παικτών του Νίκολιτς, αφού ο Πάρκερ δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει εντός γηπέδου. Ο Πάρκερ δεν μπόρεσε να πατήσει για την ακρίβεια εντός γηπέδου, αφού το ένα πόδι του πάτησε τη βασική γραμμή. Τόμας, Γκρέκοφ από τα 4 μέτρα για 2 είναι άστοχος. Ο Στακ μαζεύει, πιέζεται εκεί, αλλά η μπάλα είναι για τον Άρη. Ο Τόμας έκανε και την βουτιά στην προσπάθειά του να την επαναφέρει, να επαναφέρει την μπάλα στο γήπεδο. Εδώ ο Στακ, ο Τόμας τον χτυπάει στο κεφάλι, ο Στακ δεν προλαβαίνει να δώσει πρώτη πάσα, πιέζεται, αλλά η μπάλα είναι για τον Άρη. 37-48, η κίτρινη στο συν 11 και εδώ η κατάσταση στα rebound, σχετική ισορροπία. Στακ σε νέο σου τριών πόντων, δίνει για δεύτερη φορά λύση έξω από τη γραμμή των 6-25 και με αυτό το τρίποντο ο Άρης εκτοξεύει τη διαφορά στο συν 14-37-51 και αναγκάζει τον Μίροσλαβ Νίκολιτς να καλέσει εσφεσμένα time out. Διακοπή, διαφημίσει ένα λεπτό και πάλι μαζί. Βέβαια, αυτό που τώρα ψάχνω είναι κάτι που θα ταιριάζει στις δικές μου ανάγκες. Μαζί θα το βρούμε. Ελάτε στο Γερμανό. Το Nokia 6600 είναι ήδη εδώ στο Team 130 με δωρεάν χρόνο ομιλίας κάθε μήνα. Και με το ασύρματο ακουστικό κινηθείτε ελεύθερα. Το μέλλον είναι ήδη εδώ και ο Γερμανός το φέρνει στα χέρια σας. Δίκτυο καταστημάτων Γερμανός σας συνδέει με την τεχνολογία. Το
κράτος υποχρεώνεται να ανταποκρίνεται σε δεσμευτική προθεσμία σε αιτήματα και δικαιώματα πολιτών. Για όσο διάστημα το κράτος θα είναι ασυνεπές, θα καταβάλει τόκο ίσο με αυτόν που ισχύει για τους ιδιώτες. Κίνητρα στις επιχειρήσεις για βρεφονιπιακό σταθμό μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Πάλι μαζί από τη Λαμία, κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά ακόμη για το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Άρης με σερί 14-2 προσπαθεί να καθαρίσει το παιχνίδι, προηγείται με 51-37. Καλή άμυνα τώρα από τους παίκτες του Μπάρτον και τον Μπέιλι. Ο Λιχολίτοφ όμως στη συνέχεια θα κάνει το φάουλ, είναι το τρίτο του. Ο Ρώσος σέντερ που μας έχει προσφέρει μερικές πολύ καλές φάσεις σήμερα με εντυπωσιακά καρφώματα. Στην πεντάδα του Άρη δεν βρίσκεται ο νέος κόμματος, καθώς χτύπησε στην τελευταία φάση. Σε λίγο ο Γιάννης Νάτου θα μας πει αν είναι κάτι σοβαρό, χτύπησε στο πρόσωπο. Ο Μπάρλος για τρεις θα βρει στόχο και θα μειώσει στους 11-40-51. Πάμε πολύ γρήγορα στον πάγκο του Άρη. Τι έχει ο κόμματος, Γιάννη? Μια από τον Άλαν Γκρέκοφ, σκίστηκε το μάτι του. Κάτω από το δεξί μάτι υπάρχει μια σχισμή, την οποία αυτή τη στιγμή κουράρει ο συγγραφής του Άρη Δημήτρης Ελευθεριάδης. Και ενώ ο Λάπας δεν μετράει το καλάθι, δεν θα μετρήσει, καθώς έχει χρεωθεί φάουλ ο Μπάρλος στο ξεκίνημα της φάσης, είναι το τρίτο του στο παιχνίδι. Ναι, Γιάννη, ακούμε. Ο φυσιοθεραπευτής Άρη λοιπόν τοποθετεί αυτή τη στιγμή ένα σιρότο κάτω από το μάτι του Νέστορα κόμματου, προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία και να του δοθεί ευκαιρία να ξαναπεράσει μέσα στον αγώνα, καθώς όση ώρα έτρεχε αίμα κάτω από το μάτι του, βάσει των κανονισμών εδώ τα τελευταία χρόνια, απαγορεύεται να είναι μέσα στον αγώνα. Σωστά. Ο Λάπας, καθώς ο Απόλλωνας συμπλήρωσε 5 φάουλ, πήγε στην γραμμή, έχασε την πρώτη βολή, το 40-51 παρέμεινε. Αστοχή και στη δεύτερη, ο Μαρμαρινός θα μαζέψει το rebound. Να ακούσουμε και τον Κωνσταντινό Μελάγες για τις οδηγίες του κ. Νίκολιτς. Ο κ. Νίκολιτς ζήτησε από τους παίκτες του και κυρίως από τον Αργυρόπουλο, που είναι ο κύριος μοχλός της πατρινής πεντάς αυτή τη στιγμή, να προσπαθούν να βρουν τον Τόμας, να τον τροφοδοτήσουν κατάλληλα, ώστε να πάρει κάποιες ενέργειες, αφού φαίνεται ότι να βρίσκει σιγά σιγά τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα λέει ότι εντάξει, οι παίκτες του Άρη ευστόχησαν σε κάποια καθοριστικά τρίποντα, αλλά δώσατε εσείς το δικαίωμα αφού χαλαρώσατε στην άμυνα. Ο Αργυρόπουλος που ξαναπέρασε στην πεντάδα με τον Λάπα περνάει προς τα μέσα με ταμπλό, ωραία προσπάθεια και καλάθι. Κατεβάζει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό, 42-51. Γιώργο Τοξάκη, καθώς ξαναβλέπουμε την ωραία προσπάθεια του Αργυρόπουλου που έφτασε τους 11 πόντους. Ο Άρης προσπαθεί σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο να καθαρίσει το παιχνίδι. Είναι κρίσιμο το σημείο, πραγματικά. Γι' αυτό ο coach Νίκολιτς έκανε και την αλλαγή με τον Αργυρόπουλο που τον είδαμε ότι ευστόχησε τώρα. Θα πρέπει οι παίκτες της Πάτρας να προσέξουν, να παίξουν πολύ καλή άμυνα και επίθεση να έχουν πλουραλισμό. Ο Μπέιλι σπάει και αυτή τη φορά τη ζώνη του Απόλλωνα με σου 3 πόντων και ο Άρης πηγαίνει στο συν 12, 42-54 με αυτό το τρίποντο Τόμπι Μπέιλι. Αργυρόπουλος με το Λάπα. Μπάρλος, ο Μαρμαρινός του ζητάει την μπάλα, θα την πάρει τώρα. Ο Μπάρλος γυρίζει μπροστά στον Λιχολίτοφ, αλλά θα αστοχίσει. Ο σέντερ του Άρη μαζεύει το rebound. Πάρκερ, Μπέιλι, λάθος πάσα. Ο Μπέιλι, που αν εξαιρέσουμε ένα-δυο λάθη που έχει κάνει μέχρι τώρα, γενικά πηγαίνει καλά σήμερα και σε άμυνα και σε επίθεση. Έχει 10 πόντους με 2-2 βολές, 1-2 δίποντα, 2-5 τρίποντα. Αργυρόπουλος με τον Πάρκερ. Ο Λιχολίτοφ βγαίνει πάνω του. Ο Μπάρλος θα σουτάρει για 3. Έδωσε μεγάλη καμπύλη στην μπάλα. Ο Τόμας στο μακρινό rebound. Ο Κικίλιας παλεύει για να συγκρατήσει την μπάλα. Αλλά ο ευνηδιασμός με τον κόμματο για τον Άρη. Ο κόμματος που παίρνει αντιαθλητικό φάουλ στη συνέχεια χτυπάει με το πόδι του τον παίκτη της Πάτρας, τον Αργυρόπουλο. Τρέχουν οι διαιτητές για να ηρεμήσουν τους δύο παίκτες. Εκνευρίστηκε ο κόμματος γιατί το φάουλ ήταν σκληρό που δέχτηκε. Αλλά στη συνέχεια
χτύπησε με το πόδι του τον αντίπαλό του. Ήταν το τρίτο φάουλ του Αργυρόπουλου. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Πάμε γρήγορα στον πάγκο του Απόλλωνα, γιατί είναι έξω φρενών και ο Νίκολιτς που παρά λίγο να μπήκε στο γήπεδο. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε Μελάγκες? Λοιπόν, έχουμε και λέμε αντιαθλητικό, αντιαθλητικό το φάουλ του Αργυρόπουλου και αντιαθλητικό φάουλ και ο κόμματος. Ξαναβλέπουμε εδώ. Βέβαια. Ξαναβλέπουμε το αντιαθλητικό φάουλ του Αργυρόπουλου. Ο κόμματος μετά προσπαθεί να τον χτυπήσει με το πόδι. Μπαίνει στη μέση όμως έγκαιρα και πολύ σωστά ο Χρήστος Μαστραφής, ο πρώτος διαιτητής της συνάντησης. Το ξαναβλέπετε. Υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο παιχτών. Εδώ το αντιαθλητικό φάουλ, καθαρό, αλλά στη συνέχεια ο κόμματος ανατρέπει αυτό το σωστό ρήμα των Αργυρόπουλου. Ο κόμματος είναι φανερά εκνευρισμένος. Στο κεφάλι, ο Μαστραφής πηγαίνει στη μέση. Και εμείς τώρα θα μάθουμε από τον Γιάννη Νάτου και τον Κωνσταντίνο Μελάγκες. Πρώτα ξεκινάμε από τον δεύτερο Κωνσταντίνε, τι ακριβώς έχει δοθεί στη συνέχεια στον κόμματο μετά το αντιαθλητικό και τεχνική ποινή. Ο κόμματος είναι εξωφρενών και με τον Άλαν Γκρέκο στην προηγούμενη φάση και με τον Αργυρόπουλο τώρα για το αντιαθλητικό φάουλ που έκανε. Σίγουρα πρέπει να καθίσει στον πάγκο να ηρεμήσει. Από εκεί και πέρα τελικά η τελική απόφαση είναι αντιαθλητικό φάουλ του Αργυρόπουλου στον κόμματο και τεχνική ποινή στον Φόρτ Γουργουάρη. Ο Τσαρλς Μπάρτον που δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς αποφάσισαν οι διαιτητές, Γιώργο Δοξάκη, έσπευσε να ενημερωθεί. Νομίζω ότι η διακοπή αυτή μπορεί να αποβεί εις βάρος του Άρη αν δεν προσέξει, γιατί συνήθως ευνοεί τις ομάδες που είναι πίσω στο σκορ. Εδώ ο Νέστορας Κόμματος, αρνητικός πρωταγωνιστής στην τελευταία φάση. Πάμε και στο Γιάννινά του. Ναι, Γιάννη. Για ο Νέστορας Κόμματος θα αποσυρθεί καθώς έχει φτάσει στα 4 φάουλ με όλα αυτά τα οποία έγιναν. Από εκεί και πέρα ο Απόλλων Πάντρας θα σουτάρει μία ελεύθερη βολή και η μπάλα θα είναι από πλάγια για δική του χρήση. Πρέπει να ηρεμήσει ο Νέστορας Κόμματος γιατί ακόμα έχει πολύ δρόμο μπροστά το παιχνίδι και γι' αυτό γίνεται και η αλλαγή. Από ένα αντιαθλητικό λοιπόν στους δύο παίκτες, η ποινή αυτή ισοφαρίστηκε και για την τεχνική ποινή που χρεώθηκε στη συνέχεια ο κόμματος, μία βολή για τον Αργυρόπουλο και η μπάλα απ' έξω για τον Απόλλωνα Πάτρας. 2:29 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Υπήρξε ένταση στο παιχνίδι και ένα επεισόδιο μεταξύ Αργυρόπουλου που εδώ ευστόχησε στη βολή και κόμμα του. Επεισόδιο που ξεκίνησε από το αντιαθλητικό του Αργυρόπουλου, συνεχίστηκε με την αντιαθλητική ενέργεια του κόμμα του που χρεώθηκε και αυτός. Αντιαθλητικό φάουλ, στη συνέχεια και τεχνική ποινή. 43-54. Και ο Απόλλωνας στην επίθεση με τον Αργυρόπουλο και τώρα τον Μπάρλο να φτάνει κοντά στο καλάθι και με ταμπλό να ευστοχεί. Εδώ βλέπετε την ωραία προσπάθεια του Μπάρλου που βοηθάει σημαντικά την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο. Φάουλ από ποιον? Πάνω στον Λικολίτοφ. Να δούμε καταρχήν αν έχει τραυματιστεί. Όχι, δεν είναι κάτι σοβαρό για το Ρώσο Σέντε του Άρη. Εδώ είναι το καθαρό φάουλ από τον Γκρέγκο. Από τον Τόμας είναι το φάουλ. Για να δούμε. Όχι, το φάουλ είναι από τον Γκρέγκοφ, όπως δείχνει το replay. Δεν ξέρω τι έχουν χρεώσει οι διαιτητές. Πάμε στον πάγκο του Απόλλωνα να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Μελάγκες. Το φάουλ, όπως πολύ σωστά είπες, είναι από τον Άλαν Γκρέγκοφ. Πού έχει χρεωθεί όμως? Στο Γκρέγκοφ. Στο Γκρέγκοφ το χρέωσε. Ωραία. Ο κύριος Μαστραφτής. Από εκεί και πέρα ο Τόμας είχε ανταλλάξε κάποιες κουβέντες με τους φιλάθλους του Άρη και αυτοί πετάξανε κάποιο μπουκάλι με νερό. Μάλιστα. Και γι' αυτό υπάρχει διακοπή τώρα να σκουπιστεί το παρκέ. Το δεύτερο φάουλ του Γκρέγκοφ στο παιχνίδι. Νάτος εδώ. Και σε επανάληψη η προηγούμενη φάση κράτησε αντικανονικά τον Νικολίτοφ που έπεσε άτσαλα στο παρκέ. Ευτυχώς δεν χτύπησε. Ο Λικολίτοφ είναι στη γραμμή για τις βολές τις οποίες θα εκτελέσει όμως μετά το time out. Διακοπή, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Μανώλης Λιδάκης, Δημήτρης Μπάσης στο Σινέ Κεραμικός. Οι δύο σημαντικοί ερμηνευτές ξεκινούν στο Σινέ Κεραμικός με ένα πρόγραμμα που ανοίγει την πόρτα στη διασκέδαση. Η ζωή
Σινέ Κεραμικός, Μανώλης Λιδάκης, Δημήτρης Μπάσης. Από Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5222-222. Εγώ είμαι τώρα μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου. Δύο λεπτά και πέντε δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Απόλλων Πάτρα 45, Άρης 54. Και εδώ η κατάσταση στον πίνακα το σκόρε. Τα δύο Ελληνόπουλα του Απόλλωνα, Αργυρόπουλος και Μπάλος, με 12 και 11 πόντους αντίστοιχα, οδηγούν την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο και προσπαθούν να την κρατήσουν ζωντανή. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης έχει πάρει 15 πόντους από τον Κόμματο, 10 από τον Μπέιλι, 12 από τον Στακ. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτες σκόρερ για τον Άρη που σουτάρει με όχι και τόσο καλά ποσοστά στα σουτ 2 πόντων, 13 στα 21, σε σχέση βεβαίως με το ποσοστό του στα τρίποντα, 7 στα 17, ήταν πολύ μεγαλύτερο νωρίτερα, έχασαν 2 σουτ στα τελευταία λεπτά οι παίκτες του Άρη. Από την άλλη πλευρά, ίδια ευστοχία στα τρίποντα και για τον Απόλλωνα Πάτρας, 7 στα 17, αλλά τραγικά άσχημα τα ποσοστά στα δίποντα, 7 στα 30, Γιώργο Δοξάκη. Ναι, πραγματικά τα ποσοστά δεν είναι πολύ καλά στα τρίποντα για την Πάτρα. Παρόλα αυτά προσπαθεί. Στα δίποντα. Στα δίποντα, συγγνώμη. Ναι. Παρόλα αυτά προσπαθεί να παίξει δυναμικά, θα έλεγα, για να κρατηθεί κοντά στο σκορ. Εδώ ένα πλάνο από τις κερκίδες όπου βρίσκονται οι περισσότεροι οπαδοί του Άρη. Υπάρχουν φίλοι των κίτρινων και στην άλλη κερκίδα, στην κερκίδα των επισήμων. Κάποια στιγμή θα έχουμε και αυτό το πλάνο. Εδώ είναι, είδατε νωρίτερα, και τους φίλους του Απόλλωνα Πάτρας. Οι οπαδοί του Άρη έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος των κερκίδων στο Χαλκιοπούλιο. Η ομάδα τους προηγείται τώρα με 9 πόντους, 54-45, 2 λεπτά και 5 δεύτερα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Και τώρα είμαστε στην άλλη πλευρά του γηπέδου, δίπλα στην κερκίδα των επισήμων. Είναι επίσης οπαδοί του Άρη. Περίπου 1500 σήμερα εδώ, ο Άρης που κατάφερε να εξασφαλίσει περισσότερα εισιτήρια από τις επιστροφές του Απόλλωνα Πάτρας, αλλά και από την Ομοσπονδία. Ο κύριος Ζαβλανός τώρα δίνει το σύνθημα στον Λιχολίτοφ να εκτελέσει τις δύο βολές. Ο Λιχολίτοφ ευστοχεί στην πρώτη. Η διαφορά στους 10. Ενώ ο Απόλλωνας Πάτρας, όπως μου λέει ο Κωνσταντίνος Μελάγκες, θα παίξει man-to-man press όλο το γήπεδο στη συνέχεια. Ο Λιχολίτοφ έχασε τη δεύτερη βολή, αλλά ο Άρης πήρε το επιθετικό rebound. Πάρκερ. Πάρκερ με τον Μπάρλο που άλλαξε στο screen. Πάρκερ σου πια 2. Οι παίκτες του Απόλλωνα θα πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση, ενώ ο Τσαρλς Μπάτον σήκωσε και τον Μύρο Ραΐσεβιτς. Αργυρόπουλος με τον Κυρίτσι. Αργυρόπουλος πάει κοντά στο καλάθι. Με ταμπλό αστοχή. Ο Κικίλιας στο επιθετικό rebound. Λάθος πάσα, κλέβει ο Κυρίτσις. Λιχολίτοφ. Πάρκερ. Η πάσα του δεν θα καταλήξει σε χέρια συμπαίκτη του, αφού παρενευλήθη εκεί ο Γκρέκο και την έβγαλε έξω από τη βασική γραμμή. Η αλλαγή του Ραΐσεβιτς τώρα με τον Λιχολίτοφ για τον Άρη. Που επαναφέρει από τη βασική γραμμή. Ραΐσεβιτς, Πάρκερ. Επιθετικό φάουλ από τον Στακ. Καθαρό. 45-55, 1 λεπτό και 16 δεύτερα ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ο Άρης έχει ξεφύγει, έχει πάρει μια σημαντική διαφορά, αλλά ο Απόλλωνας
δεν θα εγκαταλείψει σε καμία περίπτωση τη μάχη. Αργυρόπουλος με το Ραΐσεβιτς τώρα μπροστά του, μετά τις αλλαγές που έγιναν. Αργυρόπουλος διεισδύει, Κικίλιας, Γκρέγκοφ, λάθος, ο Πάρκερ θα κλέψει. Κυρίτσης σε σούτια 2 με ταμπλό μέσα, 45-57 από τον Αλέξη Κυρίτση. Ο κύριος Νίκολιτς μπορεί να ζήτησε man-to-man press, αλλά Γιώργο Δοξάκη, οι πολύ γρήγορες επιθέσεις, η προσπάθεια του Άρη να ανοίξει ευνηδιασμό, φυσικά δεν επέτρεψε στους Πατρινούς να εφαρμόσουν αυτόν τον τρόπο άμυνας. Ίσως το δούμε στη συνέχεια, αλλά όχι βεβαίως για την τρίτη περίοδο, αφού είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αργυρόπουλος. Ο Τόμας θα πάρει το φάουλ. Ξανά η προσπάθεια του Τόμας, που πήρε το φάουλ από τον Κυρίτση και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Τόμας έχει πετύχει 8 πόντους, 5 rebound. Στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου έδειξε ικανός να βοηθήσει την ομάδα του στην επίθεση. Έκανε όμως και πάλι μια κοιλιά. Τώρα πετυχαίνει τη μία από τις δύο βολές. Το σκορ γίνεται 46-57 και η τελευταία επίθεση για την τρίτη περίοδο είναι για τον Άρη. Γωνίες ζήτησε ο κύριος Μπάρτον. Ο Πάρκερ με τον Αργυρόπουλο θα πάει σε ένα εναντίον ενός παιχνίδι, λογικό. Ο Πάρκερ θα πατήσει και θα σουτάρει για τρεις και θα δικαιωθεί. 46-60, η καλύτερη επιλογή, Γιώργο Δοξάκη, για το κλείσιμο της τρίτης περιόδου για τον Άρη. Το έχει ξανακάνει ο Πάρκερ αυτό, το έχουμε δει και έχει κερδίσει ο Άρης 2-3 μάτς φέτος. Διακοπή, διαφημίσεις, ένα λεπτό και πάλι μαζί για την περιγραφή της τέταρτης και τελευταίας περιόδου. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές πώς πια η ζωή σας στο θέατρο. Τι θα πει η ζωή μου το θέατρο, όταν τις περισσότερες ώρες ή σκέφτομαι για το θέατρο ή είμαι στο θέατρο ή διαβάζω για το θέατρο. Ποια είναι η ζωή μου? Η ζωή μου είναι αυτό, όλο αυτό. Όπως επίσης, όταν έναν ολόκληρο χρόνο σχεδόν ασχολείσαι με ένα ρόλο, με ένα έργο, είναι σαν να είσαι έναν ολόκληρο χρόνο με έναν άνθρωπο, σαν να έχεις μια σχέση. Είσαι εσύ συν ο εκάστοτε ρόλος. Μετά το τέλος της τρίτης περίοδου, κυρίες και κύριοι, ο Άρης έχει πάρει διαφορά 14 πόντων και φυσικά έχει το πάνω χέρι στην αναμέτρηση. Προηγείται με 60-46 του Απόλλωνα Πάτρας και ασφαλώς είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, για την πρόκληση στον ημιτελικό, όπου επαναλαμβάνουμε θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον πρώτο ημιτελικό νίκησε με 69-67 το Περιστέρι. Είδαμε προηγουμένως και στην κάρτα τα ποσοστά και είδαμε ότι ο Άρης πραγματικά έχει ανεβάσει πάρα πολύ τα ποσοστά του και αυτό αντιπροσωπεύει και τη διαφορά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Με καλή ψυχολογία στα τελευταία λεπτά και ο Πάρκερ, που έκλεψε νωρίτερα και με lay-up, ανέβασε τη διαφορά στο συν 16. Γκρέγκοφ, Μπάρλος με το Ραΐσεβιτς, βγάζει έξω στον Τόμας, μπροστά στον Μπέιλι, αυτό σουτάρει και αστοχή. Ο Στακ μαζεύει το rebound και ο Πάρκερ προσπαθεί να δώσει γρήγορο ρυθμό. Κυρίτσης με ταμπλό θα ευστοχίσει. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον περσινό πρώτο σκόρερ της Α2, τον Αλέξη Κυρίτση. 46-64 σε ένα από τα καλύτερα φετινά του παιχνίδια. Έτσι δεν είναι, Γιάννη Νάτου? Ακριβώς, καθώς δεν έχει χρησιμοποιηθεί πολύ κατά τη φετινή περίοδο, αλλά σήμερα σε όλες σχεδόν τις προσπάθειες του, και ενώ ο Τόμας ευστοχίσε τρίποντο για να μειώσει σε 49-64, συγγνώμη, ο Αλέξης Κυρίτσης πραγματικά αποδεικνύει ότι μπορεί να έχει μια θέση σε αυτόν τον Άρη. Το παιχνίδι έχει διακοπεί από το τρίτο φάουλ, το τέταρτο φάουλ, με συγχωρείτε, του Τόμας στο παιχνίδι. Εδώ κράτησε αντικανονικά τον Στακ. Ο Άρης θα επαναφέρει από τη βασική γραμμή.
Μάρκερ, Στακ με ταμπλό. Εύκολη υπόθεση, οι δύο πόντοι σε αυτή τη φάση για τον Αμερικανό σέντερ. 49-66. Ο Άρης συνεχώς ανεβάζει την διαφορά. Και οι οπαδοί του στις κερκίδες που ζητάνε κούπα στη Μόσχα, κούπα στη Λαμία. Και με το πρωτάθλημα ο Άρης να ξαναγράψει ιστορία. Τα θέλουν όλα, Γιώργο Δοξάκη, οι οπαδοί του Άρη φέτος από αυτή την ομάδα. Δικαιολογημένα, με βάση και το σερινικόν που έχει η ομάδα του Μπάρτον μέχρι τώρα. Νομίζω δικαιολογημένα θέλουν κάποιο τρόπαιο, γιατί βλέπουν την ομάδα τους να πηγαίνει πολύ καλά φέτος. Είναι θέμα χρόνου, πιστεύω, να έρθει κάποιος τίτλος. Μοσχοβίτης, Τόμας, με τον Μπέιλι να κολλάει πάνω του και να κάνει όμως το φάουλ. Δεν θα μέτρησε το καλάθι, πολύ νωρίς είχε υποπέσει στο φάουλ ο Μπέιλι. Εδώ ξαναβλέπετε, κόλλησε πάνω του. Ο Τόμας μπόρεσε να ξεφύγει και να πάρει και το φάουλ. Από τη βασική γραμμή επαναφορά για τους Πατρινούς. 49-66, 8 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα για το τέλος του δεύτερου επιτελικού. Κλέβει ο Κυρίτσης. Πάει και στον ευθυνδιασμό. Ραΐσεβιτς θα καρφώσει. Η μπάλα προς στιγμήν φάνηκε να κολλάει. Έπεσε στο καλάθι. Πήρε και το φάουλ από τον Βάρντα ο Ραΐσεβιτς. Θα το ξαναδούμε. Εδώ ο παίκτης του Άρη πηγαίνει για το κάρφωμα. Από την κίνηση του Βάρντα η μπάλα πήγε να κολλήσει μεταξύ Ταμπλό και Στεφάνης. Τελικά έπεσε το καλάθι. Ο Ραΐσεβιτς πήρε και το φάουλ και έχει δικαίωμα για ένα έμεσο τρίποντο. 49-68. Στο συν 19 ο Άρης, και αν ευστοχίσει στη βολή ο Ραΐσεβιτς, στο συν 20. Ο Άρης που δείχνει ικανός να καθαρίσει από τώρα το παιχνίδι. Αστόχησε ο Ραΐσεβιτς. Ο Μοσχοβίτης κατεβάζει την μπάλα με τον Κυρίτσι να τον δυσκολεύει. Ο Μοσχοβίτης θα πάει μέχρι το καλάθι, αλλά θα αστοχίσει σε αυτό το σούτ με ταμπλό που επιχείρησε. Πάρκερ, Στακ, αστοχή και αυτός. Ο Βάρντα σε baseball πάσα στην άλλη πλευρά, εκεί που έρχεται ο Γιοργαλής που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι και με αυτό το lay-up θα μειώσει 51-68. Ξανά η προσπάθεια του Γιοργαλή. 7,5 λεπτά ακόμη. Κυρίτσης, φάουλ από τον Γιοργαλή. Έχει ενδιαφέρον να μας πει ο Κωνσταντίνος Μελάγιες τι λέει ο κύριος Νίκολιτς τώρα στους παίκτες του, καθώς βλέπει ότι η διαφορά έχει αυξηθεί επικίνδυνα υπέρ του Άρη. Κωνσταντίνε. Ο κύριος Νίκολιτς μάλλον ήλπιζε με τη διακοπή και με τον εκκρεμισμό του κόμματου ότι θα είχε κάποια τύχη να γυρίσει το παιχνίδι. Πάντως δεν τον βλέπουμε. Αντ' αυτού ο Αλέξης Κυρίτσης μάλλον παίζει πάρα πολύ, όχι μάλλον, παίζει σίγουρα πάρα πολύ καλά σήμερα και μάλλον στερεί το όνειρο της πρόκρισης από τον Απόλλωνα. Ο κύριος Νίκολιτς έχει ηρεμήσει και μάλλον έχει δεχτεί και αυτό στην ήττα. Γιατί δεν τον βλέπουμε και να πιέζει, έτσι. Ακριβώς, δεν πιέζει, δεν έχει κάποιο σκοπό. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου είχε πει στους παίκτες του να πιέσουν και να αλλάζουν όλα τα screen. Αυτή η εντολή δεν ισχύει πια. Και άμυνα ζώνης θα βλέπουμε τώρα, κυρίως στην επαναφορά της μπάλας απ' έξω. Πάρκερ, σουτ για τρεις. Δεν θα βρει στόχο. Γιοργαλής, Μπάρλος. Ο Απόλλωνας, Γιώργο Δοξάκη, αν θέλει να ξαναγυρίσει το παιχνίδι θα πρέπει να πιέσει σε όλο το γήπεδο για να κλέψει μπάλες, να πετύχει εύκολα καλάθια. Βάρντα παίρνει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ από τον Μπέιλι, το δεύτερο στο παιχνίδι. Εδώ η κίνηση από τον Τόμας. Δύο παίκτες του Άρη πήγαν πάνω του, ο Μπέιλι έκανε το φάουλ. Θα πρέπει να γυρίσει σε θεαματικό ρυθμό ο coach Νίκολης στην ομάδα του για να μπορέσει να Γιώργο, έχει κάποιο... Αν θέλει να έχει κάποια τύχη θα πρέπει να πιέσει όλο το γήπεδο. Συμφωνώ. Και αν καταφέρει να κλέψει μπάλες, να κατεβάσει τη διαφορά, ίσως έχει κάποια τύχη ο Απόλλωνας. Συμφωνώ. Βέβαια με την χρησιμοποίηση ίσως του Γιοργαλή και του Μοσχοβίτη... Ίσως να αποσκοπήσει αυτό. Θα δούμε στη συνέχεια. 52-68 το σκορ για τον Άρη που ελέγχει πλήρως την κατάσταση πλέον και επιτίθεται τώρα με τον Πάρκερ απέναντι στον Μοσχοβίτη. Ραΐσεβιτς ανενόχλητος σε σουτ για τρεις, μέσα και αυτό.
92-71. Για να πάμε και πάλι στον πάγκο του Απόλλωνα. Κωνσταντίνος Μελάγιας έχει το λόγο. Ο κύριος Νίκολιτς είπε στους παίκτες του πριν, προηγουμένως μετά την δεύτερη βολή του Βάρντα, να πιέσουν σε όλο το γήπεδο. Μόνο ο Μοσχοβίτης πίεσε και όχι και πάρα πολύ δυνατά. Ενώς με ένα εκπληκτικό καλάθι και φάουλ από τον Αλέξη Κυρίτσι. Όπως σας έλεγα λοιπόν, ενώ έδωσε την εντολή να πιέσουν, κανένας από τους παίκτες του δεν πίεσε. Μάλλον δεν έχουν την διάθεση να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι. Αυτοί που πίεσαν, Γιώργο, ήταν οι παίκτες του Άρη που έκλεψαν την μπάλα και με τον Κυρίτσι εδώ να πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Ανέβασαν την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους στο σύν 21, 52-73 και ανάγκασαν τον κύριο Νίκολιτς να πάρει ένα ακόμη time out. Άμεσα. Ζωντανά, έγκυρα αμερόληπτα, κάθε μέρα, όλη μέρα, Ερασπόρ 101,8, το ραδιόφωνο που φτάνει παντού. Έξι μισή λεπτά ακόμη για το τέλος του δεύτερου ημιτελικού. Ο Άρης δείχνει ικανός να πάρει σχετικά εύκολα στο τέλος του αγώνα το εισιτήριο για τον τελικό. Προηγείται τώρα με 21 πόντους, 73-52, έχοντας βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά του απέναντι στον Απόλλωνα Πάτρας Γιώργο Δοξάκη, που ήταν τραγικός στα σουτ 2 πόντων. Μόλις 8 εύστοχα δίποντα σε 34 προσπάθειες. Αντίθετα στα τρίποντα πήγαν καλύτερα οι Αχαιοί, 8-19. Η διακοπή που έγινε με τον τραυματισμό του κόμματου νομίζω ότι λειτουργήσε τελικά αρνητικά για την Πάτρα. Ενώ κανείς θα περίμενε το αντίθετο. Συμφωνώ, και βλέπουμε ότι ο Αλέξης Κυρίτσης έχει πιάσει την ευκαιρία από τα μαλλιά για να αποδείξει στον κόλτς ότι πρέπει να παίζει. Και ο Άρης είναι ήδη στο σύν 22, 52-74. Για να δούμε αν μπορεί να αντιδράσει η ομάδα του Νίκολιτς. Τόμας μόνος του στην προσπάθεια. Μπροστά στον Λικολίτο Φαστόχησε, ο Πάρκερ κατεβάζει. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Ο Ραΐσεβιτς σαν σε προπόνηση σε σου τριών πόντων. Σιγά μην το έχανε. 52-76. Μάλλον τα παράτησαν οι παίκτες του Απόλλωνα. Είναι δίποντο τελικά για τον Ραΐσεβιτς. Μοσχοβίτης. Έρμπολ, ο Λικολίτοφ, πανταχού παρόν στα τελευταία λεπτά. Πάρκερ. Αργά αργά τώρα ο Άρης, δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Φάουλ από τον Γεωργαλή. Και η εικόνα που παρουσιάζει πλέον Γιώργο Δοξάκη ο Απόλλωνας δεν μας κάνει να πιστεύουμε ότι έχουμε δει πολλά βέβαια στο μπάσκετ ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση σε αυτά τα τελευταία λεπτά, έτσι. Όχι, δείχνει καθαρά ότι έχει πετάξει λευκή πετσέτα. Βλέπουμε και από τις επιθέσεις τους και από την άμυνα ότι τα παιδιά έχουν παραδοθεί πλέον στο καλό παιχνίδι που έχει παίξει σήμερα ο Άρης. Ο Άρης στην τρίτη περίοδο πάτησε γκάζι, ανέβασε στροφές. Εδώ η Ρακία τρίπλα από τον Πάρκερ. Όταν η διαφορά είναι πάνω από 20 πόντους, δικαιούται και αυτός και κάθε παίκτης να κάνει τέτοιες ωραίες τρίπλες. Ο Πάρκερ που έχασε την δεύτερη βολή, αλλά πήγε εκεί στο επιθετικό rebound και ο Λικολίτο πήρε το φάουλ στη συνέχεια από τον Βάρντα. Ήταν το τέταρτο του στο παιχνίδι. Σε αυτή τη φάση, Γιώργο Δοξάκη, οι παίκτες του Απόλλωνα δεν πήδηξαν καν στο ριμπάουν μετά την άστοχη βολή του Πάρκερ, ο οποίος έδωσε μια σφαλιάρα στην μπάλα και ο Λικολίτο πήρε το φάουλ. Ήταν με τα βαρύδια στα πόδια και είδαμε το tip του Πάρκερ στην πάσα στον Μύρο Ραΐσεβιτς. Από τη γραμμή ο Ραΐσεβιτς γράφει το 52-78, 5,5 λεπτά ακόμη, με τους οπαδούς του Άρη να έχουν στήσει έναν τρελό χορό στις κερκίδες του Χαλκιοπούλιου. Η όρεξη των φίλων της ομάδας Θεσσαλονίκης έχει ανοίξει. Ο πρώτος
τίτλος που κρίνεται, ο πρώτος χρονικά τίτλος που κρίνεται για φέτος είναι το κύπελο. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή το βράδυ. Πέρυσι είχε χάσει την ευκαιρία να πάρει το κύπελο όταν έχασε στον τελικό από τον Παναθηναϊκό. Φέτος θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό εδώ ο Λικολίτοφ, που έκανε φάουλ στην προηγούμενη φάση, ήταν το τέταρτο του στο παιχνίδι. Αλλά όλα αυτά από εδώ και πέρα είναι λεπτομέρειες ασήμαντες, αφού ο Άρης με τη διαφορά των 24 πόντων που έχει σε καμία περίπτωση δεν απειλείται. Ο Βάρντα από τη γραμμή ευστοχή, δεν βοήθησε καθόλου επιθετικά σήμερα. Έχει 4 πόντους μέχρι στιγμής και ένα κόψιμο. 5 πόντους τώρα για τον Βάρντα. Και όλες με βολές. Κανένα καλάθι. Πράγματι 5 στις 6 βολές. 0 στα 5 δίποντα. Ο Βάρντα που έχει πάρει και 7 rebound. Βήματα από τους παίκτες του Άρη. Κατοχή της μπάλας και πάλι στον Απόλλωνα. Τα βήματα από τον Ραΐσεβιτς. Τόμας. Βάρντα προσποιείται ένα χουπ άστοχο από τα 3 μέτρα. Όμως ο Μπάρντος είναι στο επιθετικό rebound. Τόμας με το Βετούλα. Βγαίνει κοντά στο καλάθι, πάσα πίσω από την πλάτη στον Βάρντα που θα καρφώσει. Να, μια ωραία φάση, αλλά τώρα πλέον είναι πολύ αργά και για τον Βάρντα και για τον Απόλλωνα. Εδώ βλέπετε την ωραία πάσα πίσω από την πλάτη του Τόμας στον Βάρντα που κάρφωσε και μείωσε στους 20, 59-79. Κόμματος από τη γωνία για 3 ο Λικολίτοφ στο επιθετικό rebound, αλλά έχει κάνει νωρίτερα ο φάουλ, έσπρωξε και είναι λογικά το 5ο φάουλ του Λικολίτοφ, όχι το 4ο, είναι το 5ο φάουλ. Θα πάει στον πάγκο, ο Στάκ σηκώνεται για να πάρει τη θέση του στην πεντάδα. 3 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του δεύτερου ημιτελικού. Τον οποίο θα κερδίσει ο Άρης, που ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά το τέλος του πρώτου μέρους είχε βραχία κεφαλή 4 πόντων, 34-30. Αλλά οι πολλές λύσεις που έχει η ομάδα της Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με τα προβλήματα των αντιπάλων, κορυφαίο αυτό της, αυτό του Jones, με την απουσία του Jones, διαμόρφωσαν την κατάσταση και την εξέλιξη του παιχνιδιού που παρακολουθήσαμε μέχρι στιγμής. Και έχει τώρα ο Άρης μια διαφορά η οποία δεν ανατρέπεται με βάση την εικόνα που παρουσιάζει ο Απόλλωνας. Εδώ ο Λικολίτοφ ξεκουράζεται στον πάγκο. Ραΐσεβιτς από την εσωτερική θα πάρει το φάουλ από τον Γεωργαλή. Θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε Μελάγιες, τι μπορεί να λέει τώρα ο κύριος Νίκολιτς στους αναπληρωματικούς. Ο κύριος Νίκολιτς μόλις σηκώθηκε από τον πάγκο του, αφού είχε καθίσει στα τελευταία 5 λεπτά. Με τους αναπληρωματικούς δεν έχει πολλά. Έχει όμως με τους συνεργάτες του και ίσως να αναλύουν κάποια πράγματα, γιατί πρόκειται να αντιμετωπίσει στο πρωτάθλημα τον Άρη στην Πάτρα. Οπότε ίσως να μπορεί να βρει κάποια πράγματα θετικά, έστω και από αυτή την ήττα απόψε στο κύπελο. Μάλιστα. Και να διορθώσει κάποια πράγματα ενώ στο αγώνα πρωταθλήματος, γιατί ο Απόλλωνας, ο στόχος του είναι η παραμονή στην Α1 και όχι τόσο η κατάκτηση αυτού του κυπέλου. Πάμε και στην άλλη πλευρά. Ο Γιάννης Νάτου θα μας ενημερώσει για τις οδηγίες που δίνει ο Τσάρλς Μπάρτον στους παίκτες του. Εάν
άνθρωποι του Άρη πλέον έχουν στο μυαλό τους τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, καθώς ήδη έχουν χαλαρώσει η διαφορά ασφαλείας τους, όπως το επιτρέπει αυτό. Από εκεί και πέρα, ο Τσάρλς Μπάρτον συζητάμε με τους συνεργάτες του σχετικά με ορισμένους παίκτες της ομάδας, όπως για παράδειγμα ο Μίρο Ράισεβιτς, ο οποίος σύμφωνα με τον Αμερικανό έχει απεριόριστες ικανότητες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να αποδώσει ο Μίρο Ράισεβιτς. Είναι ανάλογα με τη μέρα. Ο Τόμας από την γραμμή κατεβάζει την διαφορά στους 17 πόντους, 63-80. Βετούλας με τον Μοσχοβίτη δεν έχει πρόβλημα να κατεβάσει την μπάλα και να δώσει την πάσα στο Στάκου, θα σουτάρει για 3. Στο rebound με τη βοήθεια και του Βάρντα, ο Μπάρλος και ο Τόμας θα σουτάρει στον εφνιδιασμό για 3. Δεν είναι καλή επιλογή του, εκεί το rebound Βετούλας, εφνιδιασμός με τον Στάκ, θα καρφώσει. 63-82. Εδώ η πάσα του Βετούλα στον Στακ που καρφώνει στον εφηδιασμό. Βάρντα με τον Στακ. Ο Βάρντα θα πετύχει στο με δυσκολία αυτό το καλάθι. Ο Τόμας στη συνέχεια έκλεψε άλλο ένα lay-up. 67-82. Κυρίτσης περνάει το κέντρο, πάει και στο lay-up, θα πάρει το foul, θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Διαδικαστικό χαρακτήρα έχουν αυτά τα τελευταία λεπτά του ημιτελικού. Το 5ο foul και από τον Μπάρλο, θα πάει και αυτό στον πάγκο. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Αλέξη Κυρίτση, που πήρε το foul από ό,τι βλέπουμε στο replay από τον Γεωργαλή, αλλά οι διαιτητές το χρέωσαν στον Μπάρλο και ήταν το 5ο του. Κυρίτσης χάνει την πρώτη βολή, 67-82 παραμένει, 2 λεπτά και 13 δεύτερα ακόμη. Μέσα η δεύτερη και ο Κυρίτσης φτάνει τους 10 πόντους, πολύ καλή εμφάνιση στο σημερινό παιχνίδι. Έδωσε λύσεις στον Άρη δικαιώνει τον Τσάρλς Μπάρτον που τον χρησιμοποιεί. Ο Άρης έχει μια πολύ σημαντική διαφορά, μια διαφορά ασφαλείας, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει τους παίκτες του να συνεχίσουν να πιέζουν, να παίζουν καλή άμυνα. Μοσχοβίτης δεν μπόρεσε να πετύχει καλάθι, ο Μαρμαρινός πάλεψε εκεί για το επιθετικό rebound και το κέρδος του ήταν το foul, το τέταρτο του Στακ. Σαν βλέπετε το άστοχο lay-up του Μοσχοβίτη και στη συνέχεια ο Στάκ έκανε το φάουλ στο Μαρμαρινό που πήγε στη γραμμή για τις βολές. Πάμε γρήγορα στον πάγκο του Άρη. Μια μικρή σύσκεψη βλέπω εκεί Γιάννη Νάτου μεταξύ των προπονητών των κίτρινων. Έτσι ακριβώς, καθώς ο Τσάρλς Μπάρτον δεν μπορεί να δεχθεί ότι η διαφορά μειώνεται σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Δεν θέλει η ομάδα του να χαλαρώνει, έστω και αν ορισμένοι βασικοί πρωταγωνιστές όπως ο Σλούς Μάρκερ ή ο Τόμπι Μπέιλι μαζί με τον Φεοντόλη Κολίτοφ έχουν περάσει στον πάγκο και κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν μέχρι το τέλος του αγώνα. Μετούλας, Ραΐσεβιτς, Κυρίτσης για 3 από τη γωνία και αυτό μέσα. Να λοιπόν ο μικρός που έχει καυτό χέρι σήμερα. 13 πόντους ο Αλέξης ο Κυρίτσης. Και το σκορ έχει γίνει 67-86. Ο Γεωργαλής αστόχησε. Ο Μαρμαρινός ήταν στο επιθετικό rebound. Θα πάρει το φάουλ από τον Ραΐσεβιτς και θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Νωρίτερα έχασε και τις 2 από τη γραμμή. Για να δούμε αν τώρα θα είναι πιο εύστοχος. Η προσπάθεια του Μαρμαρινού ανάμεσα σε Στακ και Ραΐσεβιτς, το φάουλ του τελευταίου του δίνει το δικαίωμα για τις βολές. Ο Γιάννης Νάτου θέλει κάτι να μας πει από τον πάγκο του Άρη. Γιάννη, σε ακούμε. Ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο σημειώθηκε πριν από λίγο, καθώς ο Σμούς Πάρκερ άφησε τον πάγκο του Άρη, φώναξε τον Αλέξη Κυρίζη και του έδωσε τα προσωπικά του συγχαρητήρια. Δουλεύουν πάρα πολύ μαζί στις προπονήσεις και όλοι οι παίκτες του Άρη πιστεύουν στο ταλέντο του Αλέξη Κυρίζη, το οποίο το εκδηλώνει σήμερα εδώ με τον καλύτερο τρόπο. Γιώργο Δοξάκη, 7 κύπελα έχει ο Άρης, 7 έχει ο Ολυμπιακός. Πες μας την άποψή σου για την Κυριακή. Είπαμε πριν ότι ο ημιτελικός είναι και τελικός, πόσο μάλλον ο τελικός που είναι, όπως ξέρουμε, ο Ολυμπιακός μια πολύ μεγάλη ομάδα, παρόλο ότι δεν βρίσκεται καλά αγωνιστικά το τελευταίο καιρό.
Ο Άρης βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλά πάντα ο τελικός είναι αμφίροπος. Το τρίτο φάουλ του Κικίλια για τον Ολυμπιακό. Ο Κυριακάτικος τελικός ασφαλώς και μοιάζει με κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Οι παίκτες του και ο Ντραγκανσάκοτα θέλουν αυτό το κύπελο για να σώσουν εντός εισαγωγικών τη χρονιά. Μια χρονιά που για πολλούς μοιάζει χαμένη, για τον Ολυμπιακό που βρίσκεται πολύ χαμηλά στο πρωτάθλημα, στην Α1. Βεβαίως στην Ευρώπη με ένα μικρό θαύμα οι Πειραιώτες είναι στη δεύτερη φάση και τώρα εδώ έχουν την ευκαιρία να πάρουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Νομίζω... αυτό το κύπελο. Θα δούμε τι θα μπορέσουν να κάνουν κόντρα στον Άρη που είναι πολύ φορμαρισμένος και προέρχεται, Γιώργο Δοξάκη, από ένα πολύ μεγάλο σερί 16 συνεχόμενων νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός είναι η χειρότερη του χρονιά εδώ και 12-13 χρόνια. Στην Α1. Πραγματικά. Στο μεταξύ ο κόμματος με σιούτ τριών πόντων ξεσπάει μετά και τον προηγούμενο εκνευρισμό του. Ανέβασε τη διαφορά στους 21 πόντους, 70-91. Ο Μοσχοβίτης θέλει να απαντήσει με τρίποντο, δεν θα τα καταφέρει. Ο Γιοργαλής πήρε το επιθετικό rebound, εξεπαθήσε και αστόχησε. Ίσως φοβήθηκε και τα υψωμένα χέρια του Στακ. 36 δεύτερα μένουν ακόμη για το τέλος του παιχνιδιού. Οι οπαδοί του Άρη έχουν στήσει τρελό χορό στις κερκίδες του Χαλκιοπούλιου. Ο Βετούλας αργά αργά. Ο Άρης θα κάνει εδώ λάθος, αλλά δεν θα του κοστίσει τίποτα. Ο Άρης που στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι στιγμής, και δεν ξέρουμε αν θα πετύχει άλλο καλάθι, έχει σημειώσει 57 πόντους, 34 στο πρώτο, 91 μέχρι τώρα. Τόμας πάει σε ένα κάρφωμα για την ιστορία πλέον και για το τελικό σκορ, αν θα είναι αυτό το 72-91. Ανήμπορος να αντιδράσει, παρακολουθεί ο Νίκολιτς. Backdoor και ένα εύκολο καλάθι από τον Κυρίτσι, καθώς οι παίκτες του Απόλλωνα δεν έπαιξαν άμυνα. 3,5 δευτερόλεπτα ακόμη, 72-93. 59 η πόντη του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο και αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Απόλλων Πατρών 72, Άρης 93. Ο Άρης είναι στον τελικό, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ένα τελικό σχόλιο, Γιώργο. Όχι κυρίως για το παιχνίδι, καθώς το δεύτερο ημίχρονο ήταν παράσταση για ένα ρόλο. Κυρίως για την πρόβλεψή σου, για το πώς βλέπεις το ζευγάρι του τελικού. Όπως είπαμε και πριν, το ζευγάρι του τελικού νομίζαμε, θεωρούσαμε όλοι ότι αυτό θα ήταν τελικά, όπως και πραγματοποιήθηκε. Ένα πολύ δύσκολο μάτς και για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός θέλει να διασκεδάσει τη φετινή του χρονιά παίρνοντας ένα τρόπαιο. Απ' την άλλη, ο Άρης είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνει στο Final Four και πιστεύω το δίσεξα Μαρτίνου Καδροσοφού. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, να δούμε ένα πολύ ωραίο θέαμα και ο καλύτερος θα κερδίσει. Πάντως σήμερα ο Άρης κουράστηκε λιγότερο από τον Ολυμπιακό, έτσι. Συμφωνώ. Μετά το τρίτο δεκάλεπτο ήταν νομίζω διαδικαστικό το θέμα για να τελειώσει. Για τον Ολυμπιακό που δεν είναι πάνω προς όπως ο Άρης, πρέπει να υπολογίζουμε ότι ο Μπάγκαριτς έχει ένα σοβαρό τραυματισμό, ένα διάστημα και δεν ξέρουμε αν θα είναι 100% έτοιμος για την Κυριακή. Περισσότερα βεβαίως θα πούμε στη συνέχεια. Τώρα να πάμε στο Γιάννη Νάτου. Έχει δίπλα του τον Αλέξη Κυρίτση, έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του απόψινου αγώνα. Γιάννη, ο λόγος σε εσάς. Πραγματικά, Αλέξη, σήμερα εσύ προσωπικά δεν έχεις την ευκαιρία, αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι ο Άρης έκανε τελικά μια πολύ καλή νίκη. Στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, τώρα ο επόμενος στόχος είναι το επόμενο μάτς. Είμαστε προσγειωμένοι, συνεχίζουμε την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει το comeback των τελευταίων μηνών. Μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε πάση θυσία σήμερα, τα καταφέραμε, αν και δεν παίξαμε στο όλο διάστημα καλό μπάσκετ. Σημασία έχει ότι πήραμε το αποτέλεσμα και μια μεγάλη διαφορά. Μας τόνωσε την ψυχολογία, πιστεύω. Και τώρα βλέπουμε τον τελικό, τίποτα άλλο. Θα ετοιμαστούμε για τον τελικό και ελπίζω με λίγο τύχη και μια καλή εμφάνιση να πάρουμε το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη. Τον Ολυμπιακό τον είδε σήμερα, στον πρώτο ημιτελικό της ημέρας. Ένα πρώτο σχόλιο. Κοιτάξτε, είναι λογικό. Ήταν πολύ, και τα δύο παιχνίδια ήταν πολύ νευρικά παιχνίδια, πιστεύω. Ήταν πολύ physical. Είναι λογικό. Είναι σε ένα παιχνίδι, κρίνεται ποιος θα πάει στον τελικό. Οι ομάδες παίζουν δυνατά. Δεν μπορούν να παίξουν τον μπάσκετ σίγουρα, το οποίο μπορούν να βγάλουν λόγω του άγχους και των συνθηκών. Κοιτάξτε, θα ετοιμαστούμε για μια μεγάλη μάχη. Ο Ολυμπιακός ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί να μην έχει κάνει την καλύτερη του χρονιά φέτος.
και αυτό σίγουρα σημαίνει ότι θα τα δώσει όλα για να πάρει το κύπελο κι αυτός. Ελπίζω να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, να δώσουμε θέαμα στους φιλάθλους μας και από εκεί και πέρα να είμαστε εμείς τυχεροί που θα πάρουμε και καλύτεροι βέβαια για να πάρουμε το κύπελο. Για σένα είναι μόνο η αρχή αυτή? Κοιτάξτε, για μένα εγώ δουλεύω όλο αυτόν τον καιρό. Προσπαθώ να πάρω κάθε ευκαιρία στην οποία μου δίνει ο εκάστοτε προπονητής μου. Από εκεί και πέρα εγώ αυτό που θέλω είναι να καθιερωθώ στον Άρη και να μείνω στον Άρη. Και θα τα παρατήσω τώρα, όποτε μου δίνει την ευκαιρία θα προσπαθώ να δίνω το καλύτερο με αυτό. Να ευχαριστήσουμε και τους δύο, Γιώργο Δοξάκη, πολύ μικρός αλλά και πολύ ικανός. Και πολύ όριμος ο Αλέξης Κυρίτσης με 15 πόντους. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να ακούσουμε και τον Στακ. Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κυρίες και κύριοι, ο Άρης πήρε την πρόκριση στο τελικό. Θα αντιμετωπίσει την Κυριακή τον Ολυμπιακό. Νίκησε με 93-72 τον Απόλλωνα Πάτρας. Από τον Γιώργο Δοξάκη που ήταν στο σχόλιο του αγώνα, από τον Κωνσταντίνο Μελάγιες και τον Γιάννη Νάτου που ήταν στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου και από τον Βαγγέλη Ιωάννου που ήταν στην περιγραφή, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ. Γυρίσουμε τον κόσμο ανάποδα για να αποκαλύψουμε την αθέατη πλευρά του. Ντοκιμαντέρ με επίκεντρο τον άνθρωπο. Στη νέα Ετένα. Τηλεόραση με δέκτη νοημοσύνης. Τώρα παίξε μπάλα στο προπό.